Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πολλοί από εσάς έχετε ήδη αρχίσει τα καλοκαιρινά σας μπάνια σε παραλίες της Αττικής. Πόσο σίγουροι όμως είστε ότι η παραλία που επιλέγετε να κάνετε τις βουτιές σας είναι καθαρή, είναι κατάλληλη, δηλαδή δεν είναι μολυσμένη. Το Πακοέ, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, πήρε δείγματα νερού από τουλάχιστον 200 ακτές της Αττικής. Από αυτά τα 200 δείγματα, τα 68 βρέθηκαν ακατάλληλα. Δηλαδή υπάρχουν στην Αττική 68 παραλίες οι οποίες είναι ακατάλληλες για κολύμβηση. Σε κάποιες από αυτές μπορεί εσείς ήδη να κολυμπάτε. Θα τις δείξουμε όλες σήμερα. Θα δείτε λοιπόν σήμερα αναλυτικά ποιες είναι αυτές οι παραλίες και θα μιλήσουμε με τους δημάρχους αυτών των περιοχών να δούμε αν το γνωρίζουν και αν το γνωρίζουν όντως, τι έχουν κάνει. Επίσης, θα πρέπει να ξέρετε ότι τα μολυσμένα νερά στα οποία μπορεί να κολυμπάτε, αυτά τα νερά εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία. Θα μιλήσουμε σήμερα και με γιατρούς ειδικούς πάνω σε αυτό το θέμα για να μας πούν και πώς μπορούμε να προστατευτούμε εάν πέσουμε και κολυμπήσουμε σε μολυσμένα νερά. Μείνετε μαζί μας. Αμέσως τώρα, εδώ στην τηλεόραση της Ζούγκλας, ξεκινάει η εκπομπή «Έχω θέμα». Η Ελλάδα έχει 16.000 χιλιόμετρα ακτών. Ο ελληνικός λαός, καθαρά θαλασσινός, ζούσε αρκετά χρόνια δεμένος με το υγρό στοιχείο. Δυστυχώς όμως, αυτή η σχέση έχει διαταραχθεί σοβαρά. Το 60% του πληθυσμού της Ελλάδας κατοικεί στις ακτές. Το 90% των τουριστικών επενδύσεων βρίσκονται σε παράκτιες ζώνες, αποτέλεσμα του τουρισμού ο οποίος αποτελεί για την Ελλάδα μια αυξανόμενη βιομηχανία λόγω της πληθώρας των επισκεπτών αλλοδαπών και μη. Αν δούμε το πρόβλημα συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη, ο πληθυσμός που ζει παράκτια το 2025 θα φτάσει στα 200 εκατομμύρια με ένα αριθμό τουριστών 380 με 760 εκατομμύρια. Τα νούμερα πράγματι προκαλούν, αν όχι δέος, τουλάχιστον σκεπτικισμό για το μέλλον της παράκτιας ζώνης. Έχει υπολογιστεί ότι το 85% των αστικών λιμάτων από 120 παράκτιες μεσογειακές πόλεις πέφτουν στη θάλασσα χωρίς προηγούμενη επεξεργασία. Έχει υπολογιστεί ότι το 85% των αστικών λιμάτων από 120 παράκτιες μεσογειακές πόλεις πέφτουν στη θάλασσα χωρίς προηγούμενη επεξεργασία. Αν προσθέσουμε τους 12.000 τόνους φενολών, 60.000 τόνους χημικών αποβλήτων, 100 τόνων υδραργύρου, 3.800 τόνων μολύβδου, 2.400 τόνους χρωμίου, 21.000 τόνους ψευδαργύρου, έχουμε μια πλήρη εικόνα ρύπανσης της λεκάνης της Μεσογείου από ανθρώπινες δραστηριότητες. Κάθε χρόνο 120.000 τόνοι πετρελαίου φτάνουν στη Μεσόγειο θάλασσα. Υπολογίζεται ότι το 1/8 έως 1/4 της παγκόσμιας ρύπανσης οικοσυστήματος από πετρελαιοειδή πλήττει τη Μεσόγειο. Η κρούστα που δημιουργείται στην επιφάνεια της θάλασσας από το πετρέλαιο εμποδίζει την διέλευση του φωτός με ολέθριες επιπτώσεις για την υδρόβια ζωή. Λοιπόν, επιστρέψαμε στο στούντιο. Δύσκολη σημερινή εκπομπή. Θα την παρακολουθείτε φυσικά όλο αυτό το διάστημα.
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, διότι όπως σας είπα και στην αρχή, έχουν βρεθεί, σύμφωνα με τις έρευνες που έχει κάνει το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών, 68 ακατάλληλες για κολύμβηση παραλίες στην Αττική. Θα πρέπει να σας πω όμως ότι όταν λέμε και μιλάμε για ακατάλληλες παραλίες, εννοούμε παραλίες που έχουν βρεθεί κολοβακτηρίδια, αντερόκοκο, και θα σας τα πούν σε λίγο ειδικοί που είναι εδώ στο στούντιο σήμερα, παραπάνω από το όριο. Δεν σημαίνει ότι και οι άλλες παραλίες δεν έχουν μέσα αυτούς τους συγκεκριμένους οργανισμούς. Θα σας παρουσιάσω αμέσως τους καλεσμένους σήμερα εδώ στο στούντιο, από τα δεξιά προς τα αριστερά, όπως κάνουν πάντα. Ο Παναγιώτης ο Χριστοδουλάκης είναι χημικός, πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ και πρώην καθηγητής. Καλησπέρα, κύριε Χριστοδουλάκη. Καλησπέρα. Και φυσικά εδώ συνεργάτης και με τη δικιά σας εκπομπή που έχετε στο GR. Απ' την άλλη πλευρά, γνωστός πάλι για τον καυστικό του λόγο, ο κακός του πάνελ, Πάνος Παναγιωτόπουλος, χημικός αλλά και τεχνολόγος τροφίμων. Έχεις και εσύ να μας πεις πολλά σήμερα για όλα αυτά. Και να μην ξεχνάμε ότι σε προηγούμενη εκπομπή είχαμε κάνει και το θέμα με τις γαλάζιες σημαίες. Πολλά τα ερωτήματα και φυσικά για αυτούς οι οποίοι έκαναν αίτηση να πάρουν γαλάζιες σημαίες, αλλά τελικά δεν πήραν. Και ζητήσαμε να δούμε ποιοι είναι αυτοί. Και είχαν δεσμευθεί ότι μπορούν να κοινοποιήσουν τη λίστα. Εγώ δεν την έχω δει ακόμα. Θα τη γράφουν ακόμα, να είναι τόσο πολύ. Θα δούμε. Να πάω λίγο στον Παναγιώτη. Δεν μπορεί να έχουμε τώρα, μια που μιλήσατε για γαλάζιες σημαίες, επειδή το έχουμε καταγγείλει το θέμα κατά καιρούς. Δεν μπορεί σε μια περιοχή όπως το Δίλεση, που είναι όλοι οι βόθροι εκεί των 3.500 κατοίκων από τα Ινόφυτα μέχρι Τέρμα που καταλήγουν εκεί πέρα, να θεωρηθεί παραλία που μπορεί να πληρεί τις προδιαγραφές, μπορεί να πληρεί τις προδιαγραφές όσον αφορά τις ξαπλώστρες, τα άλλα στοιχεία, αλλά την καθαρότητα των ακτών σίγουρα δεν τις πληρεί. Ναι. Είναι απαράδεκτο να βλέπουμε μια γαλάζια σημαία θεωρητικά, γιατί όπως ξέρετε το σχήμα της γαλάζιας σημαίας είναι από ένα ιδιωτικό φορέα. Δεν ελέγχεται από την κρατική μηχανή σε καμία περίπτωση. Έτσι. Αυτό είναι δεδομένο. Οπότε εκεί είναι πρόβλημα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς κάνατε όπως κάνετε κάθε χρόνο. 34 χρόνια. 34 χρόνια. Πηγαίνετε στις θάλασσες, στις ακτές της Αττικής και γύρω από την Αττική. Αργοσαρονικό, Κορινθιακό και Βοϊκό. Ωραία, είναι παραλίες, είναι μέρη που πάνε 5 εκατομμύρια Αθηναίοι. Σωστά. Δηλαδή, εάν δεν φύγουν για διακοπές, μέχρι να φύγουν για διακοπές. Και όχι μόνο, γιατί πάνε και από την Βιωτία και από την Βιωτία και από την Εύβοια. Και... Ναι, 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 και στην Εύβοια πάνε. Ναι, μπράβο, ναι, ναι, ακριβώς. Και στα Μέγαρα και στην Πάχη και, και στην Κόρινθο. Δηλαδή, είναι κοντινές περιοχές πάνω Παναγιωτόπουλων. Είναι για αφημερών αποδράσεις του Αθηναίου. Ή το Σαββατοκύριακο. Φέτος κάνατε 217 δειγματοληψίες. Άρα λοιπόν πηγαίνετε σε αυτή την παραλία, στις ακτές αυτές, παίρνετε νερό. Ποιο μήνα? Τρεις φορές τον Μάιο μήνα. Τρεις φορές τον Μάιο. Σε κάθε περιοχή. Σε ανά 10 ημέρες περίπου. Την ίδια ώρα. Μόνο πρωί, το Μάιο. Μόνο το Μάιο, ναι. Να. Την ίδια ώρα, μόνο πρωί, 8 με 10 το πρωί, πηγαίνουν αμέσως μέσα σε 2 το πολύ 3 ώρες τα εργαστήρια που είναι πιστοποιημένα του ΠΑΚΟΕ τα εργαστήρια σε μικροβιολογικές αναλύσεις, και επειδή η ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οδηγία συγκεκριμένη, δυστυχώς μετράει μόνο τις δύο αυτές παραμέτρους, μικροβιακό φορτίο κολοβακτηριδίων και εντεροκόκων, κακός, πολύ κακός, γιατί εδώ υπάρχουν και χημικές ενώσεις, βαριά μέταλλα και όλα αυτά που επιδρούν και αυτά στη δημόσια υγεία. Αλλά αυτό έγινε λόγω σκοπιμοτήτων της βόρειας, ναι, του βόρειο ημισφαιρίου με τον νότιο. Ωραία, μετράνε τους εντερόκοκους και τα κολοβακτηρίδια. Μετράμε λοιπόν αυτά τα πράγματα, βγάζουμε το μέσο όρο αυτής της κατάστασης και το αναρτούμε στην ιστοσελίδα του ΠΑΚΟΕ, στην ιστοσελίδα του ζούγκλα.gr και που συνεργαζόμαστε τώρα, και τα στέλνουμε και σε όλους τους αρμόδιους φορείς. Δήμους, μίντια, υπουργεία. Αυτό έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον που λέτε, διότι αν στείλετε σε έναν Δήμο και του, που ουσιαστικά του λέτε, αν έχετε, αν αυτό βγαίνει δελτίο τύπου και πηγαίνει, ναι, παντού. Οι παραλίες του, για παράδειγμα, ένας Δήμος μπορεί να έχετε βρει 2-3 παραλίες του ακατάλληλες σύμφωνα με την νομοθεσία και τα όρια. Ακριβώς, μέσα στο νερό. Ακριβώς. Δηλαδή, τώρα, επικοινωνεί ο Δήμος πίσω μαζί σας να σας ρωτήσει, μα καλά, βρήκε στην παραλία μου ακατάλληλη. Σωστά. Έχει επικοινωνήσει κάποιος Δήμος? Κανένας απολύτως. Κανένας Δήμος. Για ποιο λόγο, κύριε Χριστοδουλάκη?
Επειδή δεν ερχόμαστε σε προηγούμενη επικοινωνία με τους Δήμους για τους γνωστούς λόγους, να μην θεωρηθεί ότι εμείς μεροληπτούμε υπέρ ενός ή υπέρ άλλου Δήμου, όταν τους στέλνουμε τα στοιχεία με το δελτίο τύπου που βγάζουμε, πιστεύαμε εδώ και μία πενταετία που το έχουμε οργανώσει πάρα πολύ καλά το έργο αυτό, ότι θα έπαιρναν τηλέφωνο και θα αγωνιούσαν τι γίνεται και τι απολύτως κανένας δήμαρχος, εκτός από τον ένα δήμαρχο που πραγματικά πιστεύω ότι έχει ένα συγκεκριμένο σύνολο του παλιού Φαλήρου, που συχνά μας παίρνει τηλέφωνο και μας λέει τι γίνεται. Κανένας απολύτως άλλος. Μάλιστα. Πάνω. Σχόλιο. Αν ήσουν δήμαρχος και ερχόταν... Αν ήμουν εισαγγελέας θα σου. Ναι. Αυτά πηγαίνουν και στον εισαγγελέα, μια που το είπα. Ωραία. Έτσι, αυτά τα στοιχεία πηγαίνουν και στον εισαγγελέα. Που λέει έχω πρόβλημα στο Δήμο μου. Κοινοποιείται στο Δήμο και ο Δήμος δεν κάνει κάτι. Άρα, εν γνώση του πια, βεβαιωμένα, δεν κάνει κάτι. Το καθήκον. Πλημελής εκτέλεση καθήκοντων δηλαδή. Παράβαση καθήκοντων. Και είναι θέμα δημόσιας υγείας. Που σε μια περίπτωση καταστήματος ιδιωτικού μπαίνει λουκέτο. Και στο Δήμο γιατί δεν μπαίνει λουκέτο. Ναι. Είναι απλώς ο. Μπορώ να, πάλι να υποθέσω μια απάντηση ως εξής. Έχοντας δει τα αποτελέσματα, τα οποία τα έχω εδώ μπροστά μου, κυρίες και κύριοι, αν θέλει η κάμερα να τα δείξει, αυτά είναι κάποιες σελίδες με όλα τα αποτελέσματα, με τις μετρήσεις. Είναι το μέρος το οποίο έχει πάει και έχει γίνει δειγματοληψία. Τα κολοβακτηρίδια πώς αυρέθηκαν, ο εντερόκοκος και από την άλλη πλευρά αν είναι κατάλληλη ή ακατάλληλη παραλία. Το δείχνουμε στην άλλη κάμερα. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Θα προσπαθήσει τώρα ο σκηνοθέτης να το ζουμάρει, να δείτε κι εσείς. Αν και όλα αυτά, εάν μπείτε στη σελίδα του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών, δηλαδή του ΠΑΚΟΕ, έτσι θα το αναζητήσετε, μπορείτε να τα κατεβάσετε σε PDF. Σε μορφή PDF και να τα έχετε να τα δείτε. Αυτό και με χάρτες αντίστοιχα. Και με χάρτες φυσικά που έχουν γίνει δημοσιευτικές. Και επίσης έχει δημοσιευτεί και στην εφημερίδα του ΠΑΚΟΕ. Θα τη δείξουμε εκεί. Στο οκτασέλιδο αυτό. Ναι. Να πω επίσης και για τους δημάρχους που αυτή τη στιγμή μας ακούνε και τους έχουμε ενημερώσει. Και σε λίγο θα μιλήσουμε με πολλούς από αυτούς. Να πούμε και στους δημάρχους ότι μπορείτε από εκεί φυσικά να τα βρείτε. Αλλά αν ο κύριος Ξεδουλάκης σας έχει στείλει ήδη δελτίο τύπου που σας έχει προειδοποιήσει και σας λέει μέσα ότι η παραλία σας είναι καθαρή ή δεν είναι καθαρή. Τότε εδώ αλλάζει το πράγμα. Θα το δούμε στη συνέχεια. Τώρα, κύριε Ξεδουλάκη, είπατε πριν ότι αυτά τα στοιχεία τα πηγαίνετε και στον εισαγγελέα. Υπάρχει εισαγγελέας περιβάλλοντος. Ωραία. Τι έχει κάνει ο εισαγγελέας μέχρι τώρα, ξέρουμε. Έχουμε όχι, κάποια... δεν μας έχει ενημερώσει για τίποτα. Πολύ σοβαρό αυτό που λέτε. Τα αποτελέσματα βγαίνουν από 1η μέχρι 5 Ιουνίου. Φέτος βγήκαν στις 5 Ιουνίου με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας προστασίας περιβάλλοντος. Στις 6 Ιουνίου ήταν στο γραφείο του εισαγγελέα περιβάλλοντος. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση, κανένα τσίγκλισμα από την πλευρά του εισαγγελέα. Μάλιστα. Ωραία. Να πάμε... Πάνω, ήθελα να σου πω το εξής πριν. Ότι παρατηρούμε στα αποτελέσματα ότι μπορεί σε... 500 μέτρα παραλίας σε συγκεκριμένο δήμο να έχει βρει το ΠΑΚΟΕ. Στα πρώτα 100 μέτρα καθαρή το σημείο, θάλασσα. Στα επόμενα 200 μέτρα βρώμικη, ακατάλληλη. Και στα επόμενα 100 μέτρα πάλι καθαρή. Δηλαδή... Αυτό δεν είναι περίεργο. Ναι, όχι, θα σου πω εξής. Στα βρώμικα αυτά μέτρα κάτι καταλήγει κάτι... και βρώμικη. Μπράβο. Υπάρχει εκεί. Μπορεί να υπάρχει και ένα μαγαζί όμως σε εκείνο το σημείο. Ρε, ένα καλοκαίρι, ένα μπαρ. Έτσι δεν είναι. Μην ξεχνάμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα πω τώρα, ότι η ολόκληρη Ανατολική Αττική που κατοικοειδρεύουν γύρω στα 2,5 εκατομμύρια κάτοικοι δεν έχει κανέναν βιολογικό καθαρισμό. Όλα τα απόβλητα από τα σπίτια, από τις οποιασδήποτε δραστηριότητες, βιοτεχνίες... Σε ποια περιοχή? Σε όλη την περιοχή, σε όλη την Ανατολική Αττική. Από τη Ραφίνα, ναι, καταλήγουν στη θάλασσα. Ναι, από τη Ραφίνα. Βόθρους νομίζω. Οι βόθροι είναι απορροφητικοί οι περισσότεροι, κατά ποστό 80% και πηγαίνουν στη θάλασσα. Οι βόθροι που πηγαίνουν, όταν ένας βόθρος είναι απορροφητικός και λειτουργεί ατέλειο τα χρόνια, δεν αστεγανός να αδειάζει. Άλλο όμως αυτό, άλλο το να υπάρχει αγωγός και να ρίχνει τα λίμματα στη θάλασσα, έτσι. Είναι τελείως διαφορετικό. Εκεί την έχεις την επιβάρηση, μα συζητάμε για 80% όχι, λέμε... Έχεις επιβάρηση, είναι η στάνταρ επιβάρηση που έχει το σημείο. Δεν μετράς βλουόμενους
που έγινε ένα πικ Κυριακής ή Σαββάτου, μετράς τι έχει το νερό υπό πολύ κανονικές συνθήκες. Ωραία, να περάσω σε ένα δεύτερο βίντεο, γιατί πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να λέμε τις περιοχές και τις παραλίες που αυτό περιμένει να ακούσει ο κόσμος σήμερα και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και αυτό που πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα είναι ότι δυστυχώς σε πολλές παραλίες που ο πολίτης παράνομα, ναι. το τονίζω δεύτερη φορά, πληρώνει εισιτήριο των 20 ή 40 ευρώ. Δυστυχώς εκεί παρατηρούμε βρώμικες παραλίες, ακατάλληλες. Θα τις πούμε σήμερα. Τις έχουμε επισημάνει. Η Ελλάδα κάποτε, όχι πολλές δεκαετίες πριν, διακρινόταν για τις πεντακάθαρες θάλασσές της. Ακόμη και η Αττική, με όλη την ανθρώπινη επιβάρυνση, διέθετε μερικές εντελώς αμόλυντες παραλίες και θαλάσσιες περιοχές. Σήμερα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει. Πάμε να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε και να αρχίσουμε να μιλάμε και με τους δημάρχους, Σοφία Μουστάκα, σιγά σιγά. Πάμε. Η Ελλάδα κάποτε, όχι πολλές δεκαετίες πριν, διακρινόταν για τις πεντακάθαρες θάλασσές της. Ακόμη και η Αττική, με όλη την ανθρώπινη επιβάρυνση, διέθετε μερικές εντελώς αμόλυντες παραλίες και θαλάσσιες περιοχές. Σήμερα όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί έχουν καταστήσει τις περισσότερες από τις παραλίες ελάχιστα ή και καθόλου κατάλληλες για κολύμβηση. Οι έρευνες που κάνει το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών επιχειρούν να ευαισθητοποιήσουν το κοινό και τους κατοίκους της Αττικής, ώστε να γνωρίζουν με ποιο τρόπο η θάλασσα μολύνεται, τι μπορούμε να κάνουμε όλοι για να βοηθήσουμε το θαλάσσιο περιβάλλον να ανακάμπτει ευκολότερα από τις ρηπογόνες δραστηριότητες που το επιβαρύνουν, υπέρμετρα και ιδιαιτέρως ποιες από τις παραλίες της Αττικής είναι κατάλληλες για κολύμβηση. Το τελευταίο εξασφαλίζεται από τη διενέργεια μετρήσεων του μικροβιακού φορτίου στα θαλάσσια ύδατα από τα εργαστήρια του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών, ώστε να εξασφαλιστεί η αντικειμενικότητα και ακρίβεια των μετρήσεων. Η ρήπανση της θάλασσας, όπως είναι λογικό, συγκεντρώνεται κυρίως στις παράκτιες περιοχές, όπου η παρουσία του πληθυσμού είναι αυξημένη και βεβαίως ασκούνται οι περισσότερες, συνήθως ρηπογόνες δραστηριότητες. Δεν είναι όμως μόνο οι ανθρώπινες δραστηριότητες που συγκεντρώνονται κοντά στις ακτές και τα περισσότερα οικοσυστήματα, αλλά και βιομηχανίες και βιοτεχνίες. Αποτέλεσμα είναι η ρήπανση όχι μόνο να δημιουργεί προβλήματα ως προς την ποιότητα ζωής και την υγεία των ανθρώπων, αλλά να προκαλεί και ανεπανόρθωτη ζημιά στα οικοσυστήματα, διαταράσσοντας τη φυσική ισορροπία και δημιουργώντας τρομερές συνέπειες για το μέλλον ειδών ολόκληρων. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Κώστα το Λεβαντή, ο οποίος είναι δήμαρχος της Λαβρεωτικής. Κύριε Λεβαντή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, είναι μια δύσκολη εκπομπή σήμερα για εσάς τους δημάρχους, βέβαια όχι για όλους. Θα σας πω για ποιο λόγο. Εμείς παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα που έχει κάνει το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών και αφορούν φυσικά την καταλληλότητα των ακτών κολύμβησης σε παραλίες της Αττικής. Έχει κάνει δειγματοληψίες και στο Λαύριο. Βλέπω συγκεκριμένα στο νούμερο 40, Λαύριο ακτή Παντανέλα. Εγώ θα σας πω ότι τη βρίσκει κατάλληλη την ακτή. Υπάρχουν εντερόκο και κολβακτηρίδια σε χαμηλή περιεκτικότητα. Είναι εδώ και οι δύο οι καλεσμένοι χημικοί, ο Παναγιώτης ο Χριστοδουλάκης που έχουν κάνει τις έρευνες με το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών και ο Πάνος ο Παναγιωτόπουλος. Είναι και οι δύο χημικοί, θα επιβεβαιώσουν αυτά που λέω και όσον αφορά τη χημεία και το τι εξήγηση πρέπει να δώσουμε. Θα το εξηγήσουν εκείνοι. Και Λαύριο ΔΕΗ Α έχει γίνει δειγματοληψία και εκεί βρίσκεται κατάλληλη παραλία. Λαύριο ΔΕΗ Β και εκεί βρίσκεται κατάλληλη παραλία. Τρεις δειγματοληψίες από τον δικό σας Δήμο. Σας ακούω. Η πρώτη είπατε η περιοχή είναι... Λαύριο ακτή Παντανέλα. Πουνταζέζα μήπως, όχι Παντανέλα δεν υπάρχει. Ο κύριος Στολάκης είναι εδώ, αμάς απαντητά μας. Μάλλον τυπογραφικό λάθος έγινε εκεί. Πώς την είπατε την ακτή εσείς? Πουνταζέζα, εντάξει. Μπουντανέζα. Ωραία. Λοιπόν, τη βρίσκει κατάλληλη. Δεύτερη δειγματοληψία, Λαύριο ΔΕΗ πρώτο, Α. Και Λαύριο ΔΕΗ Β. Μάλιστα. Αν πράγματι είναι κατάλληλες και αυτές οι περιοχές, ναι, που είναι η ΔΕΗ, έτσι, που είναι ότι έχει
σε κάθε περίπτωση με την δραστηριότητα της ΔΕΗ εκεί και τις γύρω βιομηχανίες που υπάρχουν, η περιοχή έχει πρόβλημα. Αν και εκεί είναι λοιπόν καθαρές, σκεφτείτε με τις άλλες παραλίες που το 40 χιλιόμετρα ακτογραμμή έχει ο Δήμος Λαβριωτικής. Πιάνει από το Αυλάκι και πηγαίνει μέχρι τη Φωκαία όλο αυτό το κομμάτι, φανταστείτε. Λοιπόν, δυστυχώς κύριε Δήμαρχε, εδώ θα σας πω το εξής. Ότι δυστυχώς η οδηγία που έχει εναρμονιστεί, η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2006, που εναρμονίστηκε στον τόπο μας το 2010, έχει μόνο σαν παραμέτρους μόλυνσης μάλλον το κολοβακτηρίδιο και το νεντερόκοκο. Δυστυχώς δεν έχει χημικές ουσίες, ούτε θερμικές ουσίες. Δηλαδή, όπως ξέρετε, τα απόβλητα της ΔΕΗ εκεί στην περιοχή σας, η θερμοκρασία τους φτάνει από 30 μέχρι 40 βαθμούς Κελσίου. Που σημαίνει ότι το οικοσύστημα εκεί στη θάλασσα δεν λειτουργεί όπως πρέπει να λειτουργεί. Αυτό που θέλω να σας τονίσω είναι ότι ναι μεν τα κολοβακτηρίδια και η εντερόκοκη βάση αυτής της οδηγίας συναρμονισμένη στο 2010 στην ελληνική νομοθεσία είναι εντός των ορίων, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η χημική ρύπανση στην περιοχή που έχει ελεγχθεί από την πλευρά του ΠΑΚΟΕ αλλά δεν αναγράφεται λόγω του ότι τηρούμε τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας είναι κατάλληλη για κολύμβηση για μας. Σε κάθε περίπτωση αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι οι τρεις περιοχές αποτελούν το 5% της παραλιακής ζώνης του Δήμου Λαβριωτικής. Ένα λεπτό κύριε Λεβαντή. Εγώ βλέπω, επειδή είπατε ότι εσείς αρχίσει από το Αυλάκι ο χώρος ευθύνης σας. Είναι και το δασκαλείο. Εγωικώς μιλάμε τώρα, έτσι. Ναι. Λοιπόν, να λέμε και τα αποτελέσματα. Στο νούμερο 31, Αυλάκι αρχή. Έχει γίνει βηματοληψία, την έχει βρει όντως κατάλληλη την παραλία. Αυλάκι, μετά το Αυλάκι, είμαστε κακή θάλασσα. Κακιά θάλασσα. Υπάρχει βηματοληψία, όντως κακιά θάλασσα φαίνεται ότι είναι καθαρή. Δασκαλείο Α. Καθαρή, κατάλληλη. Δασκαλιό Beachback. Το βγέφι. Ναι, δασκαλιό Α το λέει εδώ, ξέρουν που έχουν πάρει το δείγμα. Δασκαλιό Beachback Coco Loco. Κατάλληλη τη βρίσκει. Δασκαλιό Γ. Το τρίτο λιμανάκι του δασκαλιού. Ναι, κατάλληλη. Σιρή Α. Κατάλληλη. Μέχρι να πάμε στο Σιρή έχουμε άλλες 4 μεγάλες παραλίες. Είναι το Βγέφι, είναι το 9 και είναι και το Τουρκολίμανο. Δηλαδή παραλίες τώρα είναι χιλιόμετρο. Ναι, κύριε Χρυστοδουλάκη, όντως υπάρχουν κάποιες άλλες παραλίες εκεί. Ναι, δεν θα έχετε πάρει απόλυτες. Δεν παίρνουν απόλυτες γιατί είναι χιλιάδες. Κύριε Δήμαρχε, όπως ξέρετε, το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών είναι ένας ιδιωτικός φορέας, μια μη κυβερνητική οργάνωση, δεν είναι κράτος. Το κράτος παίρνει δειγματοληψίες, όπως ξέρετε, και αυτό τον Μάιο, αλλά τα αποτελέσματα του περασμένου Μαΐου τα ανακοινώνει φέτος. Το ξέρετε αυτό? Τι ενημέρωση έχετε εσείς σχετικά με τις παραλίες? Εγώ με τις παραλίες, όπως αναφέραμε τώρα, από κακή θάλασσα μέχρι και μόλις πριν τη ΔΕΗ, επειδή είμαι και, ξέρετε, από μικρό παιδί, μου αρέσει το υποβρύχιο ψάρεμα με φιάλες και με όλα αυτά. Πάντως τα αποτελέσματα είναι καλά για το Δήμο σας, δεν είναι, λέω έτσι. Ο βυθός είναι πάρα πολύ καλός, φαίνεται ο βυθός που αλλοιώνεται, ας πούμε, σε περιοχές που υπάρχει μόλυνση. Εκεί στη ΔΕΗ πάντως ο βυθός είναι Σαχάρα. Ναι, αλλά την έχετε βρει κατάλληλη την παραλία. Εντάξει, αυτό το ξέρουμε. Είναι μέσα στο 5% που σας είπα. Το ξέρετε, ναι, ακριβώς αυτό. Ωραία, κύριε Λεβαντή. Δεν πάει και ο κόσμος εκεί, ας πούμε. Δεν παίρνει την άλλη. Κύριε Λεβαντή, για να κλείσουμε με εσάς. Εκτός αν κάνει θερμόλουτρα. Επειδή όντως οι παραλίες σας, από ό,τι φαίνεται εδώ, οι δειγματοληψίες έχουν βγει σωστές, δηλαδή είναι κατάλληλες για κολύμβηση. Πέραν τούτου όμως, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Με όλη την ευθύνη που έχετε, εάν σας στέλνανε ένα δελτίο τύπου το κέντρο, αυτό το συγκεκριμένο που είναι και επιστοποιημένο, και σας έλεγε ότι ξέρετε κάτι, σε 3-4 παραλίες του χώρου ευθύνης σας έχουν βρεθεί τα νερά κατάλληλα. Ως δήμαρχος, τι θα κάνατε? Αυτή θέλω σαν απάντηση και να κλείσουμε. Κοιτάξτε, κατά καιρούς μην νομίζετε, και σε βάθος του χρόνου προς τα πίσω πάντα έχουν γίνει τέτοια ζητήματα. Και έχουμε πάρει μέτρα και έχουμε βοηθήσει. Εγώ σε παραλία δεν θα την αναφέρω. Ναι. Έριξα στους βόθρους της περιοχής ένα χρώμα, έτσι, αυτό δεν το έκανα από μόνος μου, συμβουλεύτηκα ειδικούς, και είδα που πραγματικά υπάρχουν λίμματα που βγαίνουν στην παραλία. Και έτσι τους αναγκάσαμε
τους ιδιοκτήτες. Παλαιότερα έχει γίνει αυτό. Σαν δήμαρχος ήμουν κερατές 99-2006. Τέτοιες πρωτοβουλίες έχουμε πάρει. Όμως στη ΔΕΗ καταλαβαίνετε, σε τέτοιες δραστηριότητες δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Καλά, εμείς δεν είπαμε ότι είναι μολυσμένη η θάλασσα, γιατί βγαίνει καθαρή. Εγώ πάντως μένω σε αυτή την απάντηση ότι παλιότερα είχατε κάνει μια ενέργεια, είχατε ρίξει χρώμα για να βρείτε που βγαίνουν οι γκώθοι. Είναι ποιος έχει το πρόβλημα και τον εξαναγκάσαμε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα και έκανε στεγανούς βόθρους. Ωραία. Γιατί ήταν, ξέρετε, σπίτια κοντά στην παραλία, ας πούμε. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας απόγευμα. Να είστε καλά. Έχουμε κάποιο, γεια σας. Έχουμε κάποιον άλλον στη γραμμή. Ωραία, είναι ο κύριος Πουλάκης. Κύριε Χριστοδουλάκη και Πάνο Παναγιωτόπουλε, είναι αντιδήμαρχος στην Αρτέμιδα. Είναι γνωστός για τις δράσεις του στην περιοχή. Μπορώ να το επιβεβαιώσω κι εγώ ίδιος. Κύριε Πουλάκη, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε. Καταρχάς, νομίζω ότι η Αρτέμιδα αυτή τη στιγμή, στην Αρτέμιδα θα υπάρχει πολλής κόσμος. Είναι Σαββατοκύριακο, έτσι δεν είναι? Στην Αρτέμιδα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανείς για να ξαπλώσει την παραλία. Λοιπόν. Όλη η Αθήνα έχει φτάσει στην Αρτέμιδα. Έτσι, έτσι ακριβώς. Αυτό είναι ένα σημάδι ότι κάτι καλό έχουμε και ο κόσμος έρχεται σε εμάς ανεπιφύλακτα. Ωραία. Να πάμε στην ενότητα αυτή που λέγαμε και πριν από λίγο με τις παραλίες, τις έρευνες και τα αποτελέσματα που έχει κάνει από τις δειγματοληψίες. Εγώ θέλω να αρχίσω γενικά με την Ανατολική Αττική, κύριε Πουλάκη. Θα σας ενδιαφέρει πολύ, διότι είναι και περιοχές που φυσικά δεν είναι στο χώρο ευθύνης σας, όμως βρίσκονται δίπλα στην Αρτέμιδα. Πάμε να δούμε λοιπόν Σχοινιάς, Πεύκα, Τέρμα. Η παραλία την βρίσκουν κατάλληλη. Σχοινιάς 50 μέτρα μετά, σε δειγματοληψία βγαίνει κατάλληλη. Το ίδιο Σχοινιάς, Πεύκα και 50 μέτρα ακόμα πιο μετά, κατάλληλη. Σχοινιάς, αθλητικό κέντρο, κατάλληλη. Σχοινιάς όμως εδώ βλέπω, 50 μέτρα μετά, κύριε Χριστοδουλάκη, ακατάλληλη. Δειγματοληψία νούμερο 5. Πού είναι αυτή η περιοχή? Οι ταβέρνες, οι παράνομες που είναι στην παραλία. Είναι οι ταβέρνες. Τα ακούτε και εσείς, κύριε Πουλάκη, αν και δεν είναι ο χώρος ευθύνης σας ο Σχοινιάς. Σχοινιάς, Τέρμα, κατάλληλη. Μαραθώνας, ταβέρνες, κατάλληλη. Μαραθώνας 150 μέτρα μετά, κατάλληλη. Μαραθώνας Τέρμα, κατάλληλη. Νέα Μάκρη, Ψαροταβέρνα, Ιτράτα, κατάλληλη. Νέα Μάκρη, Τέρμα, ακατάλληλη. Τι έχουμε εκεί? Εκεί είναι μεταξύ Ζούμπερη και Νέας Μάκρης, που οι δραστηριότητες, διάφορες δραστηριότητες από καφετέριες, επειδή όπως ξέρετε σύστημα βιολογικού καθαρισμού δεν υπάρχει. Μάλιστα. Σε όλη την περιοχή. Και τα ρίχνουν ανεξέλεγκτα μέσα στη θάλασσα όλα αυτά. Επιμένω τώρα, νούμερο 13 δειγματοληψία, Ζούμπερη. Φοβερή εκτείναξη των κολοβακτηριδίων στο 400. Ακατάλληλη παραλία. Όταν λέμε Ζούμπερι, γιατί βλέπω μόνο μία μέτρηση, στο νούμερο 13. Το Ζούμπερι έχει γύρω στα 1200 μέτρα παραλίες κολύμβησης. Το σημείο το οποίο πήραμε δείγματα μεταξύ Αγίου Ανδρέα και πιο εκεί μετά στο... Λίγο πιο δυνατά αν θέλετε. Είναι γύρω στα 300 μέτρα από τον Άγιο Ανδρέα. 300 η μέτρα από τον Άγιο Ανδρέα. Από την κατασκήνωση του Άγιο Ανδρέα. Γιατί τόσο υψηλή συγκέντρωση κολοβακτηριδιών εδώ? Γιατί εκεί είναι μαζεύ... πραγματικά η πιο ψηλή από όλες τις δειγματοληψίες. Από όλες τις δειγματοληψίες, ναι. Εκεί μαζεύονται δύο αγωγοί, οι οποίοι θεωρητικά είναι ομβρίων υδάτων, αλλά έχουν συνδεθεί παράνομα διάφορες δραστηριότητες και ρίχνουν όλα τα απόβλητά τους εκεί. Άγιος Ανδρέας. Κύριε Πουλάκη, τα ακούσατε αυτά, ε? Τα ακούω. Δεν είναι χώρος ευθύνης του όμως, είναι η Αρτέμιδα. Όχι, εντάξει, απλά να τα ακούει. Απλά για να τα ακούει, ναι, ακριβώς. Στο δήμο του. Στο διπλανό σπίτι. Άγιος Ανδρέας, κατάλληλη. Κιανία Ακτή, κατάλληλη. Μάτι, πολύ χαμηλή συγκέντρωση, από τις πιο κρίσταλο παραλίες από ό,τι καταλαβαίνω στο σημείο που πήγατε. Μόνο 4 και 1, δηλαδή τίποτα μηδαμινό. Κατάλληλη. Κόκκινο λιμανάκι, κατάλληλη. Ραφίνα Α, πλάζ Α, κατάλληλη. Ραφίνα πλάζ Β, κατάλληλη. Λούτσα πριν το ναό. Αρχίζουμε, κύριε Πουλάκη, ο χώρος που σας αφορά. Λούτσα πριν το ναό, κατάλληλη. Αρτέμιδα ναός, κατάλληλη. Λούτσα 100 μέτρα μετά, κατάλληλη. Λούτσα καφέ ηλιοτρόπιο, από την πιο χαμηλή συγκέντρωση, κρίσταλο δηλαδή, κατάλληλη. Δίπλα όμως είναι πρόβλημα. Δίπλα όμως είναι πρόβλημα, κύριε Πουλάκη. Λούτσα 100 μέτρα μετά, ακατάλληλη. Λούτσα προς Βραβρώνα Α, κατάλληλη. Λούτσα προς Βραβρώνα 100 μέτρα μετά, κατάλληλη. Βραβρώνα Βράχια, κατάλληλη. Βραβρώνα Αμμουδιά, κατάλληλη. Πόρτο Ράφτη πριν το λιμάνι, κατάλληλη. Εκεί δεν είναι πια χώρος ευθύνης σας? Πόρτο Ράφτη. Όχι, το Πόρτο Ράφτη είναι Δήμος Μαρκοπούλου. Λοιπόν, να πάμε να εντοπίσουμε ένα σημείο που φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα. Είναι 100 μέτρα μετά το ηλιοτρόπιο το καφέ. Τι έχουμε εκεί?
Είναι μετά το ηλιοτρόπιο το ναι, καφέ. Μετά. Καταρχάς, εγώ πρέπει να σας πω, κύριε Μαζάνη, ότι αισθάνομαι υπερήφανος. Όντως, και όλη η δημοτική αρχή, όταν έχουμε να παρουσιάσουμε σε όλο το παραλιακό μέτωπο αυτή την καθαρή θάλασσα. Υπάρχει ένα πρόβλημα όντως, γιατί οι μετρήσεις πρέπει να έγιναν το Μάιο μήνα. Ακριβώς. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ο κύριος Στρογγυλάκης είναι εδώ. Ήταν οι ημέρες που ήταν οι πολλές βροχές στην Αττική. Mm-hmm. Μετά το ηλιοτρόπιο υπάρχει αγωγός ομβρίων υδάτων, ο οποίος έχει δημιουργήσει αυτό το πρόβλημα. Μάλιστα. Αυτό και τίποτα άλλο. Μάλιστα. Αυτό είναι το... θα γίνει μέτρηση σήμερα, θα είναι ακόμα καλύτερη τις προηγούμενες. Κύριε Πουλάκη, αυτός ο αγωγός ομβρίων υδάτων, έχετε υπόψη σας αν έχουν συνδεθεί παράνομα διάφορες... Δεν έχει συνδεθεί τίποτα. Δεν έχει συνδεθεί τίποτα. Έχουν γίνει έρευνες, έχουν γίνει έρευνες και προσωπικά από μένα και στα καταστήματα, γιατί υπήρχαν κατά καιρούς διάφορες καταγγελίες, μήπως τυχόν κάποιο κατάστημα, δεν υπάρχει τίποτα και το λόγο με τα λόγου γνώσεως. Ναι. Τότε είναι καθαρά ο αγωγός το να... υδάτων. Ίσα-ίσα όταν υπήρχαν πολλές βροχές, και ο αγωγός αυτός των ομβρίων υδάτων το Μάιο μήνα, γιατί εμείς πήραμε στις 10, στις Μάλιστα. 20 και στις 25 Μαΐου δείγματα από τα ίδια σημεία. Οι βροχές έγιναν μεταξύ 3 με 6 Μαΐου, αν δεν απατώμε. Κύριε Στογγυλάκη, εσείς έχετε εντοπίσει εκεί κάτι άλλο εκτός από αυτόν τον αγωγό που λέει ο κύριος Πουλάκης? Εμείς πιστεύουμε ότι εκτός από τον αγωγό υπάρχουν και κάποιες δραστηριότητες εστιατορίων, καφετερίων και άλλα μαγαζιά, τα οποία δυστυχώς. Και όλα συνήθως, δεν νομίζω ότι υπάρχει τίποτα άλλο. Ναι. Ρίχνουν μέσα στη θάλασσα τα απόβλητα. Σε εκείνο το σημείο. Σε εκείνο το σημείο. Σε εκείνο το σημείο. Όχι μέσα στη θάλασσα, μέσα στον αγωγό που καταλήγει στη θάλασσα. Όχι εγώ στη έτσι πιστεύω. Αυτό είναι κύριε μια άποψη. Ναι, κύριε Πουλάκη, φυσικά απαντήστε. Να σας πω κάτι. Ναι. Η ευαισθησία της δημοτικής αρχής είναι τεράστια. Και πιστέψτε με, ειλικρινά σας λέω ότι από πληροφορίες και εμείς έτσι που είχαμε ότι τυχόν καταστήματα. Γιατί καταστήματα δεν υπάρχουν μόνο στο συγκεκριμένο σημείο. Καταστήματα υπάρχουν στα 14 κούτρα παραλίας. Φυσικά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα ήταν και σε άλλη παραλία το πρόβλημα. Σας μιλάω λοιπόν ειλικρινά ότι από έρευνα που έχει κάνει η αρχή δεν υπάρχει να ρίχνει τα ακάθαρτα έργα στον αγωγό. Ωραία. Θέλω να με πιστέψετε. Μένουμε σε αυτό. Φυσικά δεν έχουμε κανένα λόγο να μην σας πιστέψουμε. Μένουμε σε αυτό. Εγώ βλέπω καθαρές τις παραλίες της Αρτέμιδας εκτός από εκείνο το σημείο το οποίο. Κύριε Χριστοδουλάκη, γι' αυτό και είναι και ο κύριος Πουλάκης εδώ μαζί μας, ότι αν υπάρχει κάτι, φυσικά να τον ενημερώσετε προκειμένου να προχωρήσει σε παραπάνω. Στείλαμε στο Δήμο, στείλαμε το δελτίο τύπου αυτό που είναι 38 σελίδες για την ακρίβεια με τους πίνα και τους χάρτες. Το στείλαμε σε όλες τις δημοτικές αρχές. Οπότε έχουν ενημερωθεί ο κύριος Πουλάκης και όλοι εκεί της δημοτικής αρχής. Λοιπόν, κύριε Πουλάκη, νομίζω ότι. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Κύριε Βαζάνη, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Εγώ ήθελα τη συνεργασία με τον κύριο Χριστοδουλάκη και αν τυχόν έχει την οποιαδήποτε υπόνοια να πάμε μαζί να δούμε το θέμα. Βεβαίως. Και αυτό είναι εμείς θέλουμε τέτοια συνεργασία. Δεν λέμε όχι. Ωραία. Είναι και προς τιμή σας που το λέτε αυτό. Οπότε ο κύριος Χριστοδουλάκης είναι εδώ. Έχετε απευθεία την πρόσκληση από το Δήμο Αρτέμιδας. Ωραία. Να πάτε, να τους βρείτε και να συζητήσετε μαζί τους. Πάντως οι παραλίες τους φαίνεται. Όχι φαίνεται. Ελπίζω να μην είναι τηλεοπτική δέσμευση, να είναι και ουσιαστική δέσμευση. Είναι ουσιαστική, επειδή τυχαίνει να γνωρίζω τις δραστηριότητες του κ. Πουλάκη στην περιοχή. Ωραία, ωραία. Ό,τι λέει, θα επικοινωνήσουμε, κύριε Πουλάκη. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πουλάκη. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε σε ένα τρίτο βίντεο πριν περάσουμε στον επόμενο δήμαρχο. Ένα βίντεο το οποίο και αυτό έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Πάνω όμως τόση ώρα δεν σε ακούω να μιλάς. Παρακολουθώ. Παρακολουθείς. Θες να κάνεις ένα σχόλιο σε αυτά που το βλέπω και στεναχωριέται και θα καπνίσω τώρα ηλεκτρονικά. Το θέμα είναι, ναι, το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Δεν καπνίζω, καπνίζω. Ναι, αλλά τι ουσίες. Έχεις ένα δήμαρχο ο οποίος ήξερε το θέμα το συγκεκριμένο και είπε ότι είναι ομβρίων υδάτων. Μακάρι να ήταν και το μοναδικό. Γενικά οι δήμαρχοι. Το ήξερε όμως, είδες. Ναι, έχει ενδιαφέρον αυτό. Βέβαια. Ότι ήξερε τον αγωγό και ήξερε ότι άλλα. Αλλά τώρα. Όταν η βροχή, όπως είπα, έπεσε μεταξύ 2 με 6 Μαΐου και στις 15 και 20 Μαΐου που κάναμε δημοτοληψία, μιλάμε τώρα μία διαφορά 10 ημερών, έτσι. Αφού θα τον συναντήσετε. Διαφορά... Τι τα λέτε δημόσια, ας είναι πραγματική η δέσμευση που έκανε και όλα τα άλλα γίνονται. Εγώ. Υπάρχουν και δήμαρχοι που δεν απαντούν στο τηλέφωνο και δεν το σηκώνουν. Να δούμε αν θα μας βγουν όλοι σήμερα. Εγώ πάντως έχω τις ενστάσεις μου. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο βίντεο. Οι παράμετροι των μετρήσεων. Πώς δηλαδή γίνονται οι μετρήσεις, τι κοιτάτε περισσότερο. Για να μελετηθεί και να αναλυθεί το θαλασσινό νερό σε σχέση με τη ρήπανση, μόλυνσή του. Α, δεν το έχουμε αυτό. Σοφία, με συγχωρείς.
Πάμε λοιπόν στο δεκάλογο του Λουόμενου. Θα τον δούμε σε το πιο σημαντικό. Αυτό που προτείνετε εσείς για το Λουόμενο, τι πρέπει να κάνει και πού δεν πρέπει να κολυμπάει. Τι πρέπει να προσέχει. Ναι, έτσι το έχετε ονομάσει, ο δεκάλογος του Λουόμενου. Να το δούμε σε βίντεο και μετά θα το σχολιάσουμε. Και όλα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Πάμε. Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών προτείνει στους Λουόμενους να μην κολυμπάνε σε νερά που το χρώμα τους είναι βαθύ πράσινο, να μην μπαίνουν σε θάλασσα που έχει πετρέλαιο, λάδια, απόβλητα βόθρων. Οι βρωμιές αυτές προκαλούν καρκίνο της μήτρας, νεοπλασίες και χρόνιες δερματίτιδες. Να μην ρυπαίνουν και να καθαρίζουν τις παραλίες από τα σκουπίδια. Να μην αναδέμουν τη θάλασσα όταν υπάρχει λάσπη στο βυθό. Η λάσπη της προδίδει την ύπαρξη μολύβδου και υδραργύρου που με την ανατάραξη του βυθού μπορεί να μπουν στον οργανισμό μας από το στόμα και τους πόρους του σώματος. Να μην εκτελούν τις σωματικές τους ανάγκες μέσα στη θάλασσα. Πριν κολυμπήσετε, αλείψτε τις πιο εμφανείς περιοχές του σώματός σας με αγνό ελαιόλαδο. Σε περίπτωση που σας τσιμπήσει τσούχτρα, αν δεν έχετε μαζί σας αμμονία υγρή, να χρησιμοποιήσετε άμμο καθαρή ή φύκια της θάλασσας, τοποθετώντας επί δεκάλεπτο ένα στρώμα στο σημείο του τσιμπήματος. Στην περίπτωση που θέλετε να απαλλαγείτε από τις τσούχτρες, ας απασχοληθείτε με το να τις ψαρεύετε. Το ψάρεμά τους όμως θέλει προσοχή. Ας προσπαθήσετε με το εσωτερικό της παλάμης σας να τις μαζέψετε μαζί με το νερό. Οι καλύτερες ώρες για το άθλημα της κολύμβησης είναι οι πρωινές και οι απογευματινές, επειδή ο οργανισμός δεν είναι απασχολημένος τότε με την πέψη και μπορεί να αφιερωθεί πιο άνετα σε μια κουραστική προσπάθεια. Όταν ο καιρός είναι βόρειος, βορειοανατολικό στο Σαρονικό, να κολυμπάτε μόνο από το Σουνίο μέχρι τη Βουλιαγμένη, ενώ όταν είναι βορειοδυτικός ή νότιος, τότε οι βόρειες περιοχές από το Δασκαλείο μέχρι τον Οροπό είναι απαλλαγμένες από τσούχτες. Λοιπόν, αυτός ήταν ο δεκάλογος του Λουόμενου. Πριν τον επαναλάβουμε όμως, να περάσουμε στον Δήμαρχο Μαραδόνα, Νέας Μάκρης και Βαρνάβα, ο κύριος Λουίζος Ιορδάνης. Καλησπέρα σας, κύριε Λουίζο. Γεια σας. Τηλεθεατές. Δεν έχουμε πια ακροατές. Είμαστε διαδικτυακή τηλεόραση. Ήμασταν ραδιόφωνο πριν από πολύ καιρό. Αλλά θέλω να σας πω το εξής, κύριε Λουίζο, ότι καταρχάς σας ευχαριστώ πολύ που συμμετέχετε σήμερα σε αυτήν εδώ την εκπομπή, διότι το θέμα μας έχει να κάνει με τις ακτές και τις παραλίες της Αττικής, με έρευνες που κάνανε και δημοσίευσε το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών. Και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, κύριε. Μας άρεσε, γιατί είναι σε μια γραμμή περίπου 60 χιλιόμετρα. Ακριβώς. Πάμε λίγο να δούμε στη δικιά σας περιοχή τι συμβαίνει. Ο Σχοινιάς είναι στην... Εννοείται τι συμβαίνει το Πακοέ. Κατά το Πακοέ πάντα. Έτσι. Πάντα κατά το Πακοέ. Έχουν κάνει τις μετρήσεις τους τον Μάιο, όπως μας είπε πριν ο κύριος Χριστοδουλάκης. Βλέπω τουλάχιστον στην δικιά σας περιοχή ευθύνης ότι υπάρχουν κάποια μέρη που τα έχουν βρει, έχουν κάνει ζυματοληψίες, έχουν βρει αυτά τα δείγματα, το νερό ακατάλληλο. Και πάμε να το συζητήσουμε. Εγώ όμως θα τα πω όλα, δηλαδή και τις κατάλληλες και τις ακατάλληλες, γιατί έτσι πρέπει να κάνει ο δημοσιογράφος. Βέβαια. Σχοινιάς, Πεύκα, Τέρμα. Κατάλληλη παραλία. Σχοινιάς, 50 μέτρα μετά δεύτερη δειγματοληψία, είναι το νούμερο 2, Ανατολική Αττική. Αν θα μπείτε δηλαδή στο site του Πακοέ. Σχοινιάς, Πεύκα, 3, 50 μέτρα μετά, κατάλληλη. Σχοινιάς, Αθλητικό Κέντρο, κατάλληλη. Σχοινιάς 50 μέτρα μετά, ακατάλληλη. Ποιο σημείο είναι αυτό, κύριε Χριστοδουλάκη, που έχετε βρει ακατάλληλη εκεί που μου βάλετε? Είναι μετά το Αθλητικό Κέντρο 50 μέτρα. Είναι κοντά σε κάποιες χαμοταβέρνες, θα λέγε κανείς ότι είναι. Μάλιστα. Εκεί πέρα από κάτω. Τι εννοεί Αθλητικό Κέντρο? Το Αθλητικό Κέντρο. Ποιο εννοεί το Αθλητικό Κέντρο? Κοπηλατικό. Το κοπηλατικό. Το κοπηλατοδρόμιο, ναι. Αυτό εννοεί το Αθλητικό Κέντρο? Αυτό, ναι. Πάμε παρακάτω. Σχοινιάς, Τέρμα, τη βρίσκει την παραλία εκεί, στο δείγμα βρίσκεται κατάλληλο. Μαραθώνας, Ταβέρνες, κατάλληλο. Μαραθώνας, 150 μέτρα μετά, κατάλληλο. Μαραθώνας, Τέρμα, κατάλληλο. Νέα Μάκρη, Ψαροταβέρνα, Ιτράτα, κατάλληλο. Νέα Μάκρη, Τέρμα, εκεί τη βρίσκει ακατάλληλη. Επίσης και μια νέα δειγματοληψία. Ποιο είναι το Τέρμα? Ποιο είναι το Τέρμα? Τι εννοείται Τέρμα? Να μας το εξηγήσει ο κύριος Χριστοδουλάκης προφανώς, γιατί αυτοί έχουν κάνει τις δειγματοληψίες. Το Τέρμα της Νέας Μάκρης είναι πριν από το Ζούμπερι, ας το πούμε. Πριν από το, η από Νέα Μάκρη τερματίζει στο Μάτι, στην Αργυρά Σακτής. Το Ζούμπερι είναι περίπου στο Μέτρο. Είναι πριν από το Μάτι. Τι λέτε? Η Νέα Μάκρη τερματίζει πριν από το Μάτι. Ο τέος Δήμος Νέας Μάκρης, ναι, τερματίζει στο Μάτι. Εκεί είναι τα όρια μας με τη Ραφίνα και εκεί είναι τα όρια του Καλλικροτικού Δήμου πλέον. Με το Δήμο Ραφίνας Πικερμίου. Τι εννοείται Τέρμα Νέα Μάκρη? Άρα και το Ζούμπερι είναι μέσα στο... Και το Ζούμπερι είναι μέσα στην περιοχή αυτή?
Κύριε Δήμαρχε. Καλά, δεν σ' άκουσα. Το Ζούμπερι είναι μέσα το στην περιοχή. Το Ζούμπερι είναι ανάμεσα στον παλαιό οικισμό τη Νέα Μάκρη και στον Άγιο Ανδρέα. Ούτε καν στο μάτι. Σε ποιο Δήμο? Ο Άγιος, τον... Το Ζούμπερι δεν ανοίγει στο δικό σας το Δήμο? Βεβαίως στο δικό μας το Δήμο. Ναι. Μας, εδώ, κύριε Δήμαρχε, υπάρχουν δύο σημεία. Άλλο, ένα που έχουν βρει στο σκηνιά. Ένα στη Νέα Μάκρη, αυτό που λένε τέρμα, και ένα στο Ζούμπερι. Είναι δειγματολόγηση. Θέλω να μου διευκρινιστεί ποιο είναι το τέρμα αυτό, δεν το καταλαβαίνω. Ακριβώς, γι' αυτό είναι εδώ ο κύριος Χριστοδουλάκης. Στον Άγιο Ανδρέα, δειγματοληψία 14 καθαρή. Κιανή ακτή καθαρή, μάτι όπως είπατε κι εσείς, κρύσταλλο νερό. Είναι από τα χαμηλότερα, αν δείτε, σύμφωνα με τους εντερόκοκους και τα κολοβακτηρίδια. Κόκκινο λιμανάκι καθαρή. Ραφίνα δεν είστε εσείς στη Ραφίνα, έτσι δεν είναι? Όχι. Ωραία, μετά δεν είναι ο χώρος ευθύνης σας. Το κόκκινο λιμανάκι είναι δικό σας? Όχι, δεν πρέπει, είναι το κύριο. Μέχρι το μάτι λέτε εσείς είστε. Το μάτι είναι δικό μας. Μέχρι, ναι. Και το μάτι. Μέχρι και το μάτι. Λοιπόν, άρα στα 16 δείγματα από το σχοινιά μέχρι και το μάτι, τρία είναι τα προβληματικά. Το ένα είναι στο Ζούμπερι, που είναι πολύ υψηλές τιμές. Είναι 400 κολοβακτηρίδια και 10 εντερόκοκοι. Με το όριο των κολοβακτηριδίων βάσει της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας του Οδηγίας του 2006 που είναι 250, και η άλλη ακατάλληλη είναι ο σχοινιάς 50 μέτρα μετά από το κομπυλατοδρόμιο που το λέμε. Και Νέα Μάκρη τέρμα. Και Νέα Μάκρη τέρμα. Η Νέα Μάκρη τέρμα, από ό,τι ξέρω... Να δείτε τον κύριο Χριστοδουλάκη. Είναι η Μπρεξίδα, ας πούμε. Ακριβώς, ναι. Η Μπρεξίδα. Ναι. Όπου όμως εμείς έχουμε πάρει τη γαλάζια σημαία και για τα καθαρά νερά, κύριε Χριστοβουλάκη. Ναι, τώρα με το θέμα της γαλάζιας σημαίας είπαμε και προηγουμένως ότι λοιπόν, έχουμε ένα πρόβλημα. Ναι, εξετάζεται. Ότι... Ένα λεπτό πάνω. Όχι, όχι, να το διευκρινίσω εδώ, ναι, με το Δήμαρχο, ναι, μια που μπήκε στην διαδικασία. Ωραία. Αυτή. Κύριε Δήμαρχε, η γαλάζια σημαία, όπως ξέρετε, οι δείκτες για τις γαλάζιες σημαία είναι 17, εκ των οποίων μία είναι η παράμετρος της καθαρότητας των νερών. Την καθαρότητα των νερών ο φορέας που βγάζει τις γαλάζιες σημαίες την δανείζεται ή μάλλον την εκμεταλλεύεται, θα το έλεγα εγώ, από το Υπουργείο, το ΙΠΕΚΑ, το οποίο Υπουργείο ΙΠΕΚΑ τα στοιχεία τα περσινά τα ανακοινώνει φέτο, αν το ξέρετε αυτό. Το ξέρω πάρα πολύ καλά, κύριε Στοβουλάκη. Εμείς έχουμε κάνει δύο αιτήματα για τη γαλάζια σημαία, και για την περιοχή της Πρεξίδας και για το Καράβι, την περιοχή Καράβι στο Ριζάρι. Είναι, νομίζω, η 14η συνεχή χρονιά που παίρνουμε αυτές τις γαλάζιες σημαίες και κατά την άποψή μας τις δικαιούμεθα βάσει των διαφόρων παραμέτρων. Θέλω όμως να ξέρετε, με όλο το σεβασμό που έχω και σε εσάς και στο ΠΑΚΟΕ και σε άλλα εργαστήρια, ότι και ο Δήμος Νέας Μάκρης μέχρι το τέλος του 2010 και σήμερα ο Δήμος Μαραθώνα, ο ενίος Δήμος που είναι Βαρνάβα, Δραματικό, Μαραθώνας και Νέα Μάκρη, εμείς κάνουμε και τις δικές μας μετρήσεις συμβεβλημένοι με κάποιο εργαστήριο που δεν είναι βεβαίως στο ΠΑΚΟ, είναι κάποιο άλλο εργαστήριο. Και οι μετρήσεις δικές μας είναι πάρα πάρα πολύ καλές. Θέλουμε και τις δικές μας μετρήσεις. Τώρα μου θυμίζετε... Τώρα δεν μου έχω θυμίζετε... κανένα λόγο να αμφισβητήσω και τις δικές σας μετρήσεις. Το θέμα μας ξέρετε ποιο είναι. Καταρχήν είναι ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα σε 16 σημεία, τα δύο κατά το ΠΑΚΟΕ, με όλο το σεβασμό, να είναι προβληματικά. Το θέμα είναι ότι πρέπει να καταβάλουμε όλοι μας κάθε δυνατή προσπάθεια, και η τοπική αυτοδιοίκηση, μα κυρίως η πολιτεία και τουλάχιστον οι επαγγελματίες της παραλιακής ζώνης, να διαφυλάξουμε αυτό τον ακριβό πλούτο που έχουμε. Τι πρέπει να κάνει ο Δήμος και η πολιτεία? Ο Δήμος και η πολιτεία είναι υποχρεωμένοι να κάνουν βιολογικό. Και είναι το μεγάλο πρόβλημα. Πολύ σωστό αυτό που λέτε. Το μεγάλο πρόβλημα. Κύριε Δήμαρχε, αυτά τα ακούω 25 συνεχή χρόνια. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Χριστοδουλάκη. Οπότε, ό,τι και να κουβεντιάζουμε γι' αυτό. Κύριε Χριστοδουλάκη, αν μου επιτρέπετε, ναι. Θα το ακούτε με άλλα 25 χρόνια. Γιατί εμείς καταφέραμε τώρα στο νέο Δήμο Μαραθώνα να περάσουμε χωροθέτηση. Και είμαστε μπλεγμένοι με μια γραφειοκρατική διαδικασία την οποία ευελπιστώ ότι θα ξεπεράσουμε μέσα στο επόμενο τρίμηνο. Φανταστείτε ότι έχω ενημερώσει προσωπικά και το γραφείο του Πρωθυπουργού. Εάν όμως μέσα στο επόμενο εξάμηνο δεν το ξεπεράσουμε, θα βγω δημόσια και θα εξηγήσω ποια είναι τα τεράστια προβλήματα που δεν μας επιτρέπουν ένα περιβαλλοντολογικό έργο τεράστιας σημασίας, όχι μόνο στο δικό μας Δήμο, είναι γενικά αυτά τα προβλήματα που έχουμε όλοι μας. Και θα έχουμε και ποινές χρηματικές σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που κάποιος πρέπει όχι μόνο πολιτικά, αλλά και οικονομικά να τα πληρώσει.
Πάντως, κύριε... δεύτερο, πάντως αυτή τη στιγμή... Μέχρι τότε όμως... Όχι, μέχρι... το Σουβλάκη, να ολοκληρώσει. Μου επιτρέπετε. Ναι. Μέχρι τότε και η τοπική αυτοδιοίκηση, θα αφήσουμε τώρα την πολιτεία έξω από αυτή τη διαδικασία, αλλά και οι επαγγελματίες της περιοχής, οφείλουμε να περιφρουρήσουμε την αυτογραμμή μας με τον καλύτερο τρόπο, γιατί αυτή είναι που προσελκύει κόσμο. Και είναι γεγονός ότι εμείς είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία, πρέπει να σας πω, τα τελευταία 6 χρόνια, με κάποιες ελάχιστες εξαιρέσεις, με τους επαγγελματίες, και όλοι έχουν τον βόθρο τους, όχι πλέον από τους απορροφητικούς και αυτούς που με ευκολία αφήνουν τα λήματα να φύγουν. Και αυτό είναι κάτι σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενθαρρύνουμε και να ενημερώσουμε τους επαγγελματίες για κάποια πράγματα που πρέπει να κάνουν, σεβόμενοι πρώτα απ' όλα τον εαυτό τους και την επιχείρησή τους. Εάν δεν τα κάνουμε αυτά, ο κύριος Χρυστοδουλάκης στην επόμενη μετεχή του, σε 1, σε 2, σε 5 χρόνια, από τις 16 περιοχές που θα μετράει π.χ. στο Δήμο μας, φοβούμαι ότι δεν θα βρίσκει καμία κατάλληλη. Πάντως, κύριε Λοΐζο, εγώ καταλαβαίνω ότι κάνετε κάποια πράγματα στο Δήμο από αυτά που λέτε και σας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θα πρέπει, αυτό θα το κρίνετε εσείς, κανονικά όταν κάποιος σας ενημερώνει ότι υπάρχει, φαίνεται ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τις μετρήσεις που έχω κάνει, όπως είπε και πριν ο δήμαρχος της, ο αντιδήμαρχος της Αρτέμιδας, έκανε απευθή πρόσκληση ουσιαστικά στον κύριο Χρυστοδουλάκη και του είπε, έλα σε παρακαλώ να μου δείξεις πού έχεις εντοπίσει ότι υπάρχει πρόβλημα, αν και ήξερε το σημείο ποιο μπορεί να είναι. Όμως δεν ξέρω αν θα κάνετε το ίδιο κι εσείς, δηλαδή αν κάθε χρόνο στην ίδια παραλία, στα ίδια σημεία βρίσκονται όντως οι μετρήσεις ακατάλληλες, αν θα καλούσατε κι εσείς τον κύριο Χρυστοδουλάκη να του πείτε, ελάτε εδώ, δέχομαι τις μετρήσεις, έχω και εγώ τις δικές μου, να πάμε να τα δούμε τι γίνεται. Και μάλιστα η πολιτεία έχει μηχανισμούς τεράστιους και πάρα πολύ αξιόπιστους, όπου δεν αμφισβητείται ούτε το κύριος του ΠΑΚΟΕ, ούτε το εργαστήριο πιθανών που μετράει ο Δήμος Μαραθώνα. Μάλιστα. Γιατί και κάποιος κακόπιστος θα μπορούσε να αμφισβητήσει και τις μετρήσεις του Δήμου Μαραθώνα και τις μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ. Υπάρχει και το Γενικό Κτήμιο του Κράτους, υπάρχει εν πάση περιπτώσει και μία ευθύνη του ΙΠΚ να έρχεται και να κάνει μετρήσεις το ίδιο. Και μάλιστα με τα εργαστήρια τα οποία έχουμε πληρώσει ως Έλληνες φορολογούμενοι και τα έχουμε στη διάθεσή μας. Έρχεται το ΙΠΚ όμως να κάνει μετρήσεις. Κύριε Δήμαρχε, ο αρμόδιος από μένα να σας απαντήσει ο κύριος Χρυστοδουλάκης. Εγώ κρατώ κάποιες επιφυλάξεις. Πάει το ΙΠΚ για μετρήσεις. Κύριε Λοΐζε, κύριε Δήμαρχε, θα με ακούσετε, σας παρακαλώ πολύ. Με πολύ προσοχή. Σε συντομία. Επειδή. Συντομία, ναι. Το πρόβλημα όπως το εντοπίσατε κι εσείς είναι στην ανυπαρξία ενιαίου βιολογικού καθαρισμού στην Ανατολική Αττική γενικότερα. Βεβαίως. Ειδικότερα όμως στην περιοχή τη δική σας, που πριν γίνετε εσείς δήμαρχος του Καλλικράτιου Δήμου Μαραθώνα και όλων αυτών, στην περιοχή του Βαρνάβα συγκεκριμένα, πριν από 2 χρόνια, είχαμε κάνει μία, όχι δημοτοληψία, μία πολύ καλή δουλειά θα έλεγε κανείς, όσον αφορά και το πόσιμο νερό στην περιοχή της παραλίας του Βαρνάβα, αλλά και τα θαλασσινά δείγματα. Και είχαν υιοθετηθεί και από την Νομαρχία Ανατολικής Αττικής τα αποτελέσματα, είχαν ταυτοποιηθεί μάλλον τα αποτελέσματα του ΠΑΚΟΕ με τα αποτελέσματα της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής σε συγκεκριμένα αναλυτικά εργαστήρια που τα έδινε η Νομαρχία τότε. Παρά το γεγονός ότι έχει δημιουργηθεί τώρα ένα τεράστιο θέμα με τα αναλυτικά εργαστήρια, με το στρατό αν έχετε ακούσει, δεν είναι τη στιγμή σε αυτό. Αλλά αυτό που ουσιαστικά συμβαίνει είναι ότι δυστυχώς από έρευνα που έχει κάνει το ΠΑΚΟΕ έχει διαπιστώσει 3 πράγματα. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων του ΙΠΚ, που θεωρείται ο καθήλυν αρμόδιος φορέας να κάνει δειγματοληψίες και αναλύσεις τη στιγμή που παίρνει λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτά τα πράγματα, τα αποτελέσματα τα δίνει με καθυστέρηση, με υστέρηση 1 χρόνου. Δηλαδή τα περσινά σας τα παρουσιάζει φέτο. Πρώτον αυτό. Δεύτερον. Δεν έχουμε όμως άλλο. Δεύτερον. Δεύτερον. Σας παρακαλώ, κύριε Χρυστοδουλάκη, γρήγορα, γιατί πρέπει να περάσουμε και σ' άλλους δημάρχους, να πάμε σε διάλειμμα και μας πιέζει λίγο χρόνο. Δεύτερον. Η στεγανή υπόθεση που είπατε εσείς ότι πιέσατε τους καταστηματάρχες να βάλουν, σας πληροφορώ ότι ειδικά στην παραλία του Βαρνάβα δεν υπάρχει κανένας τέτοιος. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, σε όλη την Ανατολική Αττική, από τις 7.500 επιχειρήσεις που λειτουργούν παραλιακές, τουριστικές επιχειρήσεις, μόλις οι 30 έχουν
συμπτικό βόθρο και όχι απορροφητικό. Το θέμα είναι το εξής, ότι όλα καλά, το κέρδος των καταστηματαρχών και αυτό είναι μέσα στο γίγνεσθε που λέμε, αλλά δεν μπορούν όμως τη στιγμή που λείπει ο βιολογικός καθαρισμός να ρυπαίνουν κερδίζοντας χρήματα. Τίποτα άλλο. Ωραία. Ένα σχόλιο και από τον Πάνο Παναγιωτόπουλο, και χημικός και τεχνολόγος τροφίμων, κύριε Λοΐζο. Πάνο, και αν θες να ρωτήσεις κάτω, Δήμαρχο. Θα ήθελα να πω στον κύριο Δήμαρχο το εξής απλό, ότι εάν εμένα μου έφερναν τρεις αναλύσεις που δεν επιβεβαίωναν την καλή κατάσταση, το απλούστερο θα μπορούσα να κάνω θα ήταν να επιβεβαιώσω ξαναπαίρνοντας δείγματα από αυτά τα τρία σημεία για να δω ήταν τυχαίες οι αναλύσεις αυτές ή μιλάμε για κάτι που δεν μπόρεσα να το καταλάβω με τη δικιά μου δειγματοληψία που έκανα όταν την έκανα. Η άποψή σου, Πάνο, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, διότι έχει χημικό εργαστήριο και είναι απλό ότι έκανες μία ανάλυση, εάν βγει, έχουμε το cross-checking, τη διασταύρωση. Αν έχουμε και δεύτερη ανάλυση στο δείγμα και βγει επίσης με πρόβλημα, τότε επιβεβαιώνεται η προβληματική ανάλυση. Είναι απλή η λογική. Μάλιστα. Η αναλυτική. Κύριε Λοΐζο, θέλετε... Βεβαίως είναι αυτονόητο και είναι και καλοδεχούμενο και έχουμε την υποχρέωση όλοι μας να προβαίνουμε σε ένα διαρκή έλεγχο ακόμα και στις καθαρές περιοχές. Ο στόχος μας όμως, ο μακροπρόθεσμος τουλάχιστον, είναι να αποκτήσει η Αττική, αν είναι δυνατόν 2013, δεν έχουμε βιολογικό στα πλέον σημαντικά κομμάτια. Και μιλάμε για πολιτισμό και μιλάμε για περιβάλλον. Και αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να βγει από αυτή την κουβέντα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας απόγευμα, κύριε Λοΐζο, και καλή συνέχεια στο έργο σας. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο βίντεο. Το δεκάλογο του Λουόμενου το είδαμε αυτό. Παραλίες που εξετάστηκαν. Το Πακοέ ιδρύθηκε το 79. Ποιον έχουμε? Α, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Με πιέζουν να πάμε σε διαφημίσεις. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε, διαβάζοντας σιγά σιγά τις παραλίες και μιλώντας και με δημάρχους. Επίσης θα μιλήσουμε σε λίγο και με ειδικούς γιατρούς για να μας πούν και πώς μπορούμε να προστατευτούμε από τέτοιες μολύνσεις στις παραλίες που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Γιατί το ξέρουν ιδιαίτερα οι γυναικολόγοι, το ξέρουν καλά το έργο. Ωραία. Γι' αυτό το λόγο πάμε σε διάλειμμα, στην παραλιακή κατοικοδρεύουν 30 τα οικονομάνε. Σώμα σας. Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε απουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Πώς έγινε αυτό, γιατί? Και όταν μιλάμε για την οικονομία πια, και σου βγαίνει χθες και σου λέει Χρυσή Αυγή, εγώ δεν αντίον τον πυροβολή. Το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Ζούγκλας στις 12. Αρκετές φορές, όχι πάρα πολλές. Γενικώς δεν είναι τύπος της τηλεόρασης. Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών ιδρύθηκε το 1979
ως ανεξάρτητος περιβαλλοντικός φορέας και έκτοτε κάθε χρόνο τον Μάιο πραγματοποιεί μετρήσεις σε παραλίες της Αττικής και στους γειτονικούς νομούς. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος πραγματοποιήθηκε έρευνα σε 220 από τις πολυσύχναστες ακτές κολύμβησης στην Αττική και στους γειτονικούς νομούς, που χρησιμοποιούνται από τα 5 εκατομμύρια Αθηναίων ως προσιτή και γρήγορη λύση για μία βουτιά. Από την πλευρά της, η πολιτεία μέσω του εντεταλμένου της οργάνου, που είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, έχει προχωρήσει στην καθιέρωση ελέγχων κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου στα πλαίσια του προγράμματος ελέγχου της ποιότητας των νερών κολύμβησης. Οι παράμετροι που εξετάστηκαν στην έρευνα του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικής Έρευνας είναι οι εξής. Τα ολικά κολοβακτηριοειδή, τα κολοβακτηριοειδή κοπρανόδους προελεύσεως, οι εντερόκοκοι. Οι φυσικοχημικές παράμετροι, απορριπαντικά ορυκτέλαια φενόλες και μη εργαστηριακά εκτιμούμενες οπτικές παραμέτροι, χρώμα, επιπλέοντα αντικείμενα, θολότητα, κυρίως παρακολουθούνται οι ακτές που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λουόμενου, καθώς επίσης και οι ακτές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από αισθητική, τουριστική, περιβαλλοντική άποψη. Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικής Έρευνας προχώρησε στην πραγματοποίηση εκτεταμένων δειγματοληψιών σε 217 παραλίες, με γνώμονα τα αποτελέσματα αυτών των μετρήσεων και την εμπειρία του, έκανε μια κατανομή στις παραλίες χαρακτηρίζοντάς τις κατάλληλες για κολύμβηση και ακατάλληλες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 149 είναι οι κατάλληλες, 68,66% παραλίες για κολύμβηση και 68 είναι ακατάλληλες, 31,34% σε σύνολο 217 που αναλύει. Την έρευνα διεξήγαγε το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών από τις 2 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τις παραλίες, τους ελέγχους που έχουν γίνει, τις δειγματοληψίες που έχει κάνει το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών. Εμείς παρουσιάζουμε αυτά τα στοιχεία σήμερα, όπως είναι δημοσιευμένα και στο site του ΠΑΚΟΕ. Αν θα μπείτε, www.pakoe.gr. Είναι εδώ ο πρόεδρος, ο χημικός, ο Παναγιώτης Χριστοδουλάκης. Και θέλω να καλησπερίσω από την άλλη πλευρά και τον Κώστα τον Χρονόπουλο, ο οποίος είναι συντελεστής αυτής της εκπομπής. Και θα δείτε σε λίγο ποιος είναι ο λόγος που βρίσκεται στο στούντιο σήμερα μαζί μου. Έχουμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιάννη Οικονομάκο, ο οποίος είναι δήμαρχος του Οροπού. Κύριε Οικονομάκο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που μιλάω μαζί σας. Και εγώ. Σήμερα... Και αυτή τη στιγμή είμαι σε μια όμορφη παραλία του Οροπού. Ναι. Και απολαμβάνω τη θέα για την, ό,τι μπορεί να σου προσφέρει μια όμορφη περιοχή σαν τον Οροπό. Ωραία, χαίρομαι γι' αυτό, διότι... Ξεχωριστές στιγμές περνάμε στις παραλίες μας. Τυχαίνει να έχω πολλούς γνωστούς στον Οροπό, φυσικά και στη Μαλακάσα, όπου πηγαίνουμε εκεί στις παραλίες και στα μαγαζιά τα οποία είναι παραλιακά εκεί στον Οροπό. Θέλω να σας πω όμως από την άλλη πλευρά, ότι πέραν τούτου και όλων αυτών των καλών πραγμάτων, εδώ το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών έχει δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα του και φυσικά είμαι υποχρεωμένος σήμερα να το πω και σε εσάς, αφού είστε εδώ μαζί μας, και φυσικά να ακούσουμε και τη δικιά σας την άποψη, γιατί αυτή είναι η σωστή δουλειά του δημοσιογράφου. Έχει κάνει κάποιες δειγματοληψίες σε παραλίες και του Οροπού και παραλίες στο Χαλκούτσι και στο Δήλεση. Πολλές από αυτές τις παραλίες έχουν βρεθεί κατάλληλες. Κάποια όμως σημεία με τις δειγματοληψίες αυτές που γίνανε τον Μάιο, όπως μας είπε πριν ο κύριος Χριστοδουλάκης, που είναι εδώ στο στούντιο, κάποια σημεία, τα νερά εκεί έχουν βρεθεί ακατάλληλα. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο από εσάς, να περάσω σε λίγο να σας διαβάσω και ποια είναι αυτά τα σημεία και να τα συζητήσουμε, όπως κάνουμε με όλους τους δημάρχους σήμερα. Κύριε Οικονομάκο, μ' ακούτε? Ναι, σας ακούω. Ναι.
Ναι, ένα σχόλιο για, για τα σημεία αυτά που έχουν βρεθεί ακατάλληλα. Ακούστε, ακούστε να δείτε, μερικά σημεία κατάλληλα, όπως μέσα στο λιμάνι, όπως δίπλα στο να σου πω, και εμείς τα γνωρίζουμε και δεν πάει ο κόσμος από μόνος να κάνει μπάνιο. Αλλά από τα 30 χιλιόμετρα παραλία, τα 29,5 είναι καθαρά και ο κόσμος απολαμβάνει 100,000 παραλίες οροπού. Ωραία. Θέλετε... Χαρούμε και περήφανοι για τις παραλίες μας. Μάλιστα. Από τις πιο όμορφες παραλίες Ελλάδος. Δεν διαφωνώ με αυτά που λέτε. Θέλετε να σας διαβάσω τώρα, αυτά. Δύο σημεία τα οποία είναι δύο σημεία συγκεκριμένα, τα γνωρίζουμε. Ωραία. Από εκεί και πέρα γενικότερα οι παραλίες σε κάποια δείγματα συγκεκριμένα τα οποία δεν είναι αντικειμενικά κάποια στιγμή λόγω του ότι δεν υπάρχει βιολογικό, γνωρίζετε παντού. Μάλιστα. Και είμαστε στη διαδικασία να φτιάξουμε βιολογικό, έχουμε ταξί στο ΕΣΠΑ γι' αυτό. Μέχρι τότε κάποια στιγμή δείγματα μεμονωμένα τα οποία δεν αφορούν γενικότερη υπόθεση για δυσφήμιση θάλασσάς μας δεν τα δεχόμαστε. Μέχρι να φτιάξετε... Το ΙΠΚΑ έχει κάνει παρατηρήσεις, έχουμε κάνει μετρήσεις εμείς προσωπικά ο Δήμος και οι παρατηρήσεις του ΙΠΚΑ είναι, αν μπείτε στους χάρτες, είμαστε άριστες, έχουμε άριστες άρες διακολύμβηση. Υπάρχουν όμως και κάποια σημεία που μας είπατε πριν που δεν είναι καλά. Το σημείο δεν είναι κανεί, ούτως ή άλλως, το ξέρει ο πολίτης που ζει, δίπλα το γνωρίζει. Δίπλα στον Κηφισό θα κάνει δίπλα μπάνιο στον Πειραιά, δεν θα πάει δίπλα, θα πάει δύο πέρα. Μάλιστα. Πάντως... Έχουμε τον Αστοπό της όχθας του Αστοπού, έτσι έχουμε και το λιμάνι. Μετά πάει στο λιμάνι και στον Αστοπό να κάνει μπάνιο. Μάλιστα. Πάει δίπλα στο Χαρκούτσι, χιλιάδες κόσμων με μαγαζιά, με ομπρέλες. Είμαστε από τους μοναδικούς δήμους που έχουμε νοικιάσει ομπρέλες και καθίσματα στα μαγαζιά μπροστά στις παραλίες μας. Οργανωμένα πράγματα, τελειωμένα και προχωράμε μια χαρά. Άρα εσείς αποδεχόμαστε ευχάριστο. Ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω, μα σας ακούει ο κύριος Κονομάκος. Κύριε Κονομάκο. Ναι, σας ακούω. Από ό,τι καταλαβαίνω, λοιπόν, εσείς έχετε πάρει κάποια μέτρα και έχετε κάνει δικές σας μετρήσεις στις παραλίες σας και φυσικά οι μετρήσεις αυτές είναι καλές. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μα βέβαια έχει μια ανακοίνωση του ΙΠΚΑ. Ωραία. Αν μπείτε στο ΙΠΚΑ, στο site του ΙΠΚΑ, για να δείτε τις παραλίες καθαρές, είμαστε τριών αστέρων. Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που έχει δημοσιεύσει το Κέντρο Οικολογικών Ερευνών, το ΠΑΚΟΕ, με δικές τους δειγματοληψίες που έχουν κάνει. Αυτά τα στοιχεία... Μ' ακούτε, κύριε Κονομάκο? Ναι, σας ακούω. Αυτά τα στοιχεία θα μου επιτρέψετε να τα διαβάσω σε εσάς, να τα ακούσετε, δημόσια ή όχι? Μάλιστα. Μου επιτρέπετε να τα διαβάσω? Ναι, μα θέλετε, ναι, αλλά... Σας λέω, τελειώνει η μπαταρία μου, είναι στο 1,5%. Δεν θα σας απασχολήσουμε πολύ. Έχουν βρεθεί κάποια σημεία κατάλληλα, σύμφωνα με το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών, στο Δήλεση, τέρμα παραλίας, στο Δήλεση... Δεν ανοίγει σε εμάς το Δήλεση, μην αναφέρεστε εμάς. Μάλιστα. Το Δήλεση ανοίγει στη Βιωτία. Κάνει λάθος τον κύριο Πακόρ. Ναι. Όπως πολλές φορές κάνει πολλά λάθος. Στο Χαλκούτσι έχει βρει κάποια ακατάλληλα σημεία, κάποια κατάλληλα σημεία. Χαλκούτσι 200 μέτρα μετά, Χαλκούτσι μετά ταβέρνα οδός Ιπποκράτους. Βρίσκει ένα ναγωγό στο λιμάνι στο Χαλκούτσι. Κύριε Χριστοδουλάκη, τι άλλο. Για, κύριε Χριστοδουλάκη, σας ακούω. Τώρα ο κύριος Κορομάκος έπεσε σε ένα ατόπιμα, αλλά δεν πειράζει, επειδή είμαι συντοπίτης. Το ξεπερνάω. Αυτό όμως που θέλω να πω και για τον κόσμο της περιοχής του Οροπού είναι... Ο κύριος Χρωστοδουλάκης τον εκτιμώ, αλλά θα αφήσει την περιοχή του λίγο να... Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Πες στον κύριο Χρωστοδουλάκη. Σας ακούει. Σας ακούω, εδώ είμαι εγώ. Σας ακούει, είναι στο στούντιο. Τον είδα στον ίδιο Οροπού στο θεατρικό, το γιο του, και πες του συγχαρητήρια για τον γιο του. Τώρα, επειδή ο γιος μου είναι άσχετος με τα κολοβακτηρίδια, μπορεί να είναι στο θεατρικό πολύ καλός, αλλά με τα κολοβακτηρίδια δεν έχει καμία σχέση. Κύριε Δήμαρχε, σαν γιατρός, θέλω να σας πω το εξής. Είστε συντοπίτες, τον έχετε ενημερώσει τον κύριο. Τα κολοβακτηρίδια μέσα στη θάλασσα δεν μπορεί να δημιουργήσει ζημιά στον ανθρώπινο οργανισμό. Κύριε Οικονομάκο, ο κύριος Χριστοδουλάκης σας έχει ενημερώσει για τις μετρήσεις που έχει κάνει σε κάποιες παραλίες εκεί η ευθύνη σας? Νομίζω ότι ο κύριος Χριστοδουλάκης ενημερώνει, αλλά εγώ δεν θα λάβω υπόψη μου ενός νομικού προσώπου τις μετρήσεις
θα λάβω υπόψη μου τις μεθύσεις του Δήμου και του κράτους. Ωραία. Ακούστε λοιπόν. Πολύ σωστή απάντηση. Κύριε Δήμαρχε, το κράτος το ΙΠΚΑ, όπως ξέρετε και πρέπει να το ξέρετε, κάνει μετρήσεις πέρυσι και αν κλείσει όμως το κινητό μου, έχει κλείσει την μπαταρία, δεν οφείλεται σε μένα. Ωραία, μην μιλάτε για να προχωρήσουμε. Λίγο γρήγορα, κύριε. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής, ότι το ΙΠΚΑ κάνει μετρήσεις φέτο και τις ανακοινώνει του χρόνου. Το ξέρετε αυτό? Τις μετρήσεις τις φετινές, με ακούτε? Δεν ακούω. Τι να κάνουμε? Παρακαλώ να επικοινωνήσουμε πάλι με τον κύριο Δήμαρχο, μήπως υπάρχει και κάποιο άλλο τηλέφωνο, να μπορέσουμε να τον βρούμε πάλι, διότι έχει εξωτικό ενδιαφέρον, δεν μπορούμε να κλείσουμε έτσι, πρέπει να... Βέβαια, το θέμα είναι το εξής, ότι είναι η μοναδική περιοχή που έχουμε πάρει στον Νότιο Εβοϊκό μέχρι και τους Αγίους Αποστόλους, έχουμε πάρει 67 δείγματα. Ναι. Η μοναδική περιοχή στον Αργοσαρονικό που έχουμε κάνει τόσο ενδελεχή μελέτη. Μάλιστα. Κώστα Χρονόπουλε. Η βασική ερώτηση που ήθελα να κάνω στον κύριο Δήμαρχο είναι η εξής. Μας αναφέρει για παραλίες οι οποίες δεν είναι κοντά στο λιμάνι και μας λέει ότι εκεί υπάρχει αρκετός κόσμος κτλ. Δυστυχώς, οι παραλίες από ό,τι καταλαβαίνω που αναφέρει είναι κοντά στο λιμάνι. Είναι μόλις κάποια, ίσως 100 μέτρα, ίσως και πολύ λίγο παραπάνω. Όλη η περιοχή από το λιμάνι μέχρι και το φάρο που γεμίζει με κόσμο γιατί είναι οργανωμένες παραλίες με καφετέρες κτλ. Δυστυχώς, μετά από προσωπική εμπειρία ετών, σταμάτησα να επιλέγω αυτή την περιοχή διότι έχουμε πρόβλημα με το λαιμό μας και όλοι αυτοί που... Είναι στη γραμμή ο Δήμαρχος. Ναι. Αν έχει ένα κρίσιμο ερώτημα να απαντήσω, θα το προλάβω. Εγώ, πριν κλείσουμε, Δήμαρχε, ο κύριος Ξεδουλάκης σας έχει ενημερώσει. Φαντάζομαι ότι τον γνωρίζετε διότι είπε ότι είναι και συντοπίτη σας. Άρα μένει εκεί κοντά στην περιοχή. Είναι εκεί τον Άλφ και είμαι γιατρός. Ωραία. Μία λοιπόν ενημέρωση, μία συζήτηση μεταξύ σας για το πού υπάρχει το πρόβλημα. Και φυσικά εσείς αφού προσπαθείτε να σας πει ο κύριος Ξεδουλάκης, να του πείτε κι εσείς, να γίνει μία συζήτηση. Έχει γίνει. Τον περιμένω. Ωραία. Στο γραφείο μου αύριο το πρωί. Ωραία. Μεθαύριο. Νομίζω, κύριε Ξεδουλάκη, ότι ανέφερε ο Δήμαρχος ότι σας περιμένει. Να του πείτε που έχετε εντοπίσει τις παραλίες που δεν είναι καθαρές, να σας πει και εκείνος αυτό που είπε. Ευχαριστώ, κύριε Ξεδουλάκη, για το ενδιαφέρον σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Κονομάκο, πριν κλείσουμε, πείτε μας λίγο για τον Οροπό. Ο Οροπός είναι ο μεγαλύτερος Δήμος. Έχει όμορφες παραλίες απίστευτο αυτό που ζούμε τώρα εδώ. Είναι γεμάτος κόσμος. Ζούμε τον κόσμο της Αθήνας πλέον δεν μπορεί να ταξιδέψει σε μακρινά νησιά με τα εισιτήρια και με την κρίση. Και έρχεται εδώ και απολαμβάνει τις θάλασσές μας. Κουραζόμαστε, λεπορούμε, θα στήσουμε αυτό το Δήμο το δυσκολό. Μάλιστα. Έκλεισε η γραμμή, ήταν θέμα με τη μπαταρία. Ωραία, Κώστα, εσύ μας είπες πριν από λίγο ότι είχες μια κακιά εμπειρία. Κατά κύριο λόγο, θεωρώ ότι η πιο δημοφιλή περιοχή για μπάνιο στον Οροπό είναι από το λιμάνι, από την περιοχή του λιμανιού μέχρι το φάρο. Εκεί μαζεύει τον περισσότερο κόσμο και εκεί τα νερά πραγματικά χωρίς να κάνεις αναλυτικές μικροβιολογικές αναλύσεις, ένας απλός πολίτης μπορεί να καταλάβει ότι είναι κατάλληλες για κολύμβηση, για τέλος πάντων για χρήση από τον άνθρωπο. Εσύ η προσωπική είχες εμπειρία κάποιο πρόβλημα υγείας? Η προσωπική μου εμπειρία είναι η εξής. Όταν πας να κολυμπήσεις, τα πρώτα δευτερόλεπτα θα το πω, ίσως και το πρώτο λεπτό, προσωπικά εμένα με πιάνει και άλλους φίλους δηλαδή που κολυμπάγαμε μαζί μία πολύ έντονη φαγούρα, ας το πούμε έτσι, μία πολύ έντονη σαν ερέθιμα στο λαιμό, στα μάτια, στη μύτη, σε όλη αυτή την περιοχή που κάνουν την κολύμβηση. Σε ποια παραλία έχεις πάει και είδες αυτό? Από τον φάρο σε όλη αυτή την περιοχή μέχρι το λιμάνι. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι έχει κάποια διαφοροποίηση, διότι η παραλία θεωρώ εκεί, αν δεν ξέρω, θεωρείται μία, εγώ την αντιμετωπίζω σαν μία με την έννοια. Είπε ο Δήμαρχος ότι όντως υπάρχει πρόβλημα με το βιολογικό καθαρισμό και προσπαθούν να το λύσουν. Δεν υπάρχει βιολογικό. Σε όλη την Ανατολική Αττική δεν υπάρχει. Δεν είναι ο μοναδικός Δήμος. Είναι φοβερό. Το θέμα είναι ότι πρέπει να σκύψουμε και από πάνω να το λύσουμε. Γιατί τώρα 25 χρόνια, αγαπητέ Χρήστο, ακούω για το βιολογικό καθαρισμό στην Ανατολική Αττική και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Ωραία. Έχουν ξοδευτεί εκατομμύρια για μελέτες μελετών και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Πάμε να δούμε και τα αποτελέσματα έτσι συνοπτικά τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών για τις ακατάλληλες παραλίες, αυτές τις 68, με μία. Από τις 60. Ναι, με ποσοστά. Στο νότιο. Έχουμε βίντεο γι' αυτό, κύριε Ξοδουλάκη. Πάμε να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε πάλι στο στούντιο.
Το ποσοστό των ακτών που σύμφωνα με τους ελέγχους του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικής Έρευνας κρίνονται ακατάλληλες για κολύμβηση διότι δεν πληρούν τα πρότυπα για την ποιότητα των υδάτων και αναμένεται να αναρτηθούν πινακίδες που θα αναγράφουν «απαγορεύεται η κολύμβηση». Είναι η εξής. Όλα τα λιμάνια μόνιμα αγκυροβόλια, ναυπηγεία, διυλιστήρια, διαλυτήρια πλοίων και άλλα. Οι παραλίες από το Φάρο Αυλίδας μέχρι Χαλκούτσι σε ποσοστό 20,69%. Οι παραλίες από το Χαλκούτσι έως τους Αγίους Αποστόλους σε ποσοστό 52,63%. Η περιοχή από τον Πειραιά έως Καβούρι με ποσοστό ακατάλληλων ακτών 40,9%. Στην περιοχή του Σαρονικού από τη Βουλιαγμένη έως το Σούνιο βρέθηκαν ακατάλληλες παραλίες σε ποσοστό 11,9%. Ανατολική Αττική από το Σκηνιά έως το Λαύριο κρίθηκε το 9,76% των ακτών ακατάλληλων σε σύνολο 41 ακτών που αναλύθηκαν. Δυτική Αττική από το Πέραμα έως τον Κόρινθο το ποσοστό των ακατάλληλων ακτών ανέρχεται σε 55,56%. Σύμφωνα με υπουργική απόφαση αρμόδιες διευθύνσεις των ομαρχιακών αυτοδιοίκησεων, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι λιμενικές αρχές και ο ΕΟΤ υποχρεούνται να συνεργαστούν για την εφαρμογή ανασταλτικών μέτρων με ιδιαίτερη έμφαση στη σήμανση περί της ακατελειότητας των ακτών κολύμβησης. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε τώρα στο Δήμαρχο της Γλυφάδας, ο κύριος Κώστας Κόκορης. Κύριε Κόκορη, καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας. Σήμερα συζητάμε και φυσικά δείχνουμε κάποια αποτελέσματα από τις αναλύσεις που έχει κάνει το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών και αφορούν την καθαρότητα των ακτών. Φυσικά αυτά τα αποτελέσματα, μιλώντας με τους δημάρχους πολλών περιοχών που τους αφορούν στο χώρο ευθύνη τους, κάποιοι ενδιαφέρθηκαν και είπαν εδώ στον κύριο Χριστοδουλάκη, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Κέντρου Οικολογικών Ερευνών, ότι θα έχουν μια συνάντηση μαζί του προκειμένου να τους υποδείξει τα σημεία αυτά. Κάποιοι άλλοι όμως αμφισβήτησαν αυτά τα αποτελέσματα, λέγοντας πως έχει κάνει ο Δήμος μετρήσεις, έχει πάει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και έχει αυτά τα σημεία. Μάλλον δεν ξέρω αν είναι συγκεκριμένα αυτά τα σημεία. Έχουν βρει ότι η περιοχή δεν υπάρχει, όλη τους η ακτή δεν έχει πρόβλημα. Εγώ θέλω να σας πω για τη δικιά σας περιοχή ευθύνης. Την πρώτη, υπάρχουν κάποιες παραλίες, κάποια σημεία που έχουν γίνει δειγματοληψίες από το Κέντρο Οικολογικών Ερευνών. Συγκεκριμένα βλέπω στο χαρτί εδώ που έχω μπροστά μου, στον Άγιο Κοσμά βρίσκουν σε ένα σημείο που έχουν μετρήσει εκεί την παραλία αυτή ακατάλληλη. Ενώ στη συνέχεια στην αρχή παραλίας που λέει Γλυφάδας Παλάς Χοτέλ τη βρίσκει μια χαρά κατάλληλη. Μ' ακούτε? Ναι, βεβαίως. Είναι εδώ ο κύριος Χριστοδουλάκης, σαν δίπλα μου, δηλαδή στο στούντιο, και από την άλλη πλευρά ο Πάνος Παναγιωτόπουλος είναι και αυτός χημικός και έχει και εργαστήριο χημικών αναλύσεων. Θέλω έτσι ένα πρώτο σχόλιο καταρχάς, αν πιστεύετε σε αυτές τις δειγματοληψίες ή αν τις αμφισβητείτε και έχετε κάθε λόγο να τις αμφισβητείτε. Δήμο σας είναι. Εντάξει. Όχι, όχι. Ο Άγιος Κοσμάς δεν ανήκει στα όρια της Γλυφάδας, είναι στα όρια του Ελληνικού. Εμείς ξεκινάμε από το Παλάς που είπατε. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν στο... Έχω μάθει στη ζωή μου σαν μηχανικός ότι να μην αμφισβητώ ούτε να αποδέχομαι κάτι αν δεν υπάρχει διασταύρωση στοιχείων και επιστημονική τεκμηρίωση. Δεν μπορώ να σας πω ούτε ότι δεν ισχύει ούτε τι ισχύει. Γι' αυτό συνήθως πριν αποφανθούμε για κάτι πρέπει να το ξαναδούμε και να το ελέγξουμε και πάλι άλλη μια φορά. Έτσι, να δούμε τα στοιχεία βάσει του οποίου προέκυψαν. Τα οποία εγώ δεν τα έχω, δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω κάτι. Κύριε Δήμαρχε, δεν τα έχετε τα στοιχεία αυτά? Επειδή είπε πριν ο κύριος Χριστοδουλάκης ότι έχει ενημερώσει. Σε όλους τους Δήμους, από 5 μέχρι 7 Ιουνίου έχουν έρθει στους Δήμους της Αττικής με email ένα δελτίο τύπου σελίδων 38 για την ακρίβεια. Δεν το έχετε πάρει? Εγώ όχι, κύριε Χριστοδουλάκη. Αν έχετε την καλοσύνη να μου το στείλετε τη Δευτέρα και να μιλήσουμε. Θα σας το στείλω τη Δευτέρα το πρωί και θα επικοινωνήσουμε. Εγώ βλέπω ότι ο κύριος Χριστοδουλάκης θα έχει πολλή δουλειά από Δευτέρα. Ναι, εντάξει, και με την Αρτέμιδα. Δεν το έχω λάβει. Ευχαρίστω να μου το στείλετε τη Δευτέρα
και να έρθουμε σε μια επικοινωνία μαζί να το δούμε. Πολύ χαρά. Ωραία. Δήμαρχε, θέλετε να σας διαβάσω κάποια από αυτά τα σημεία? Δεν είναι κατάλληλες όλες τις παραλίες. Ωραία. Βεβαίως. Λοιπόν, στο ΜΑΟ Καφέ Παραλία Γλυφάδας την βρίσκει κατάλληλη. Με συγχωρείτε, σωστή παραλία. Σιρόκο Καφέ κατάλληλη. Καφέ Θέα Θάλασσα, τέλος Παραλίας Γλυφάδας. Εκεί την βρίσκει ακατάλληλη και μάλιστα με πολύ υψηλή συγκέντρωση κολοβακτηριδίων. Δεν ξέρω ποιο είναι αυτό το σημείο. Ο κύριος Χρυστοδουλάκης έχει κάνει τη δειγματοληψία. Πού είναι εκεί, κύριε Χρυστοδουλάκη? Εκεί που γράφει. Είναι και στο χάρτη φαίνεται. Και Καφέ Θέα Θάλασσα, τέλος Παραλίας Γλυφάδας. Επίσης έχει πάει και στον Αστέρα. Έχει κάνει μια δειγματοληψία εκεί. Στο σημείο αυτό και δεν την έχει βρει καλή την παραλία. Στην πλάση του Αστέρα. Καταλαβαίνω, η παραλία της Γλυφάδας είναι καλή εκτός από το ανατολικό της άκρο. Ακριβώς. Μάλιστα. Αυτό λέτε, γιατί το δυτικό, αυτό που λέτε, είναι στον ελληνικό, άρα η Γλυφάδα από εκεί που ξεκινάει από το ξενοδοχείο το Παλάς μέχρι τα Αστέρια είναι εντάξει και εκεί αρχίζει να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, από ό,τι λέτε, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Πότε πήρατε το δείγμα? Το Μάιο μήνα. Είναι τρία δείγματα που πήραμε. Και είναι η μέση τιμή. Είναι από 1η Μαΐου μέχρι 30 Μαΐου ανά 10 ημέρες. Λοιπόν, νομίζω ότι σήμερα δεν πρέπει να έχει κανένα πρόβλημα, κύριε Χρυστοδουλάκη, και θα σας πω γιατί το λέω. Εκεί υπήρξε, υπάρχει μία απορροή ομβρίων στη ανατολικά, όπου εκεί εκτονώνεται σε ένα σημείο όταν υπάρχει υπερπίεση ή πρόβλημα το δίκτυο της ΕΙΔΑ που φέρνει από την Ανατολική Αττική λίμματα. Οπότε υπήρχε ένα θέμα και είχαν γίνει μία-δύο εκτονώσεις. Λίμματα, ναι, γίνεται υπερχείληση του αγωγού της ΕΙΔΑΠ, ναι. Ίσως γι' αυτό έχει διορθωθεί, αυτό έχει επισκευαστεί, οπότε νομίζω σήμερα δεν πρέπει να έχει ούτε εκεί πρόβλημα. Μάλιστα. Αλλά να δούμε τα στοιχεία τη Δευτέρα και να το ναι. δούμε. Ναι, Απολώνιες... Είχε παρέμβει η ΕΙΔΑΠ και το είχε φτιάξει. Μάλιστα. Οι Απολώνιες ακτές της Βούλας ανήκουν σε εσάς? Όχι, είναι Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, είναι τα 3 β. Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Άρα δεν έχουμε άλλο από Γλυφάδα. Όχι. Έχουμε μόνο αυτό που λέει ο κύριος Χρυστοδουλάκης, το οποίο είμαι σίγουρος τώρα δεν υπάρχει κανένα θέμα, γιατί υπήρχε ένα θέμα που έχει επισκευαστεί από την ΕΙΔΑΠ. Θα σας τα στείλω από Δευτέρα και θα επικοινωνήσουμε, κύριε Δήμαρχε. Με πολύ χαρά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε και ελπίζω και σας τιμά κιόλας αυτό που δεχτήκατε και έχετε αυτή την θέληση να πάρετε αυτά τα στοιχεία και φυσικά, αν θέλετε να αφισβητείτε ή όχι, να τα δείτε. Ναι. Να σου κάνω, εμάς ευθύνη μας και υποχρέωσή μας είναι να παρέχουμε στους δημότες καθαρές ακτές, δωρεάν ακτές και σε ένα υψηλό επίπεδο. Αλλά όμως θέλω να ζητήσω και από τους φίλους, γιατί στην Γλυφάδα είναι η μόνη ελεύθερη παραλία, εντελώς ελεύθερη, από φίλους που την επισκέπτονται να την αφήνουν όπως τη βρίσκουν. Έχουμε περιπτώσεις που επειδή είναι ξύλινα και καλέσθητα τα αποδυτήρια να μας τα καίνε, έχουμε περιπτώσεις να γίνονται δολιοφθορές χωρίς λόγο. Είναι περιουσία όλων μας και πρέπει να τα σεβόμαστε. Και αυτό που είπατε με τις ελεύθερες παραλίες έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, διότι είναι πολλοί κόσμος καθημερινά που μιλάμε μαζί του, μας παίρνει τηλέφωνο και διαμαρτύρεται για τις παραλίες που πληρώνεις για να μπεις μέσα, έτσι. Και έχουμε και ράμπα, ειδική ράμπα αναπήρων με τηλεκοντρόλ που όποιος ανάπηρος θέλει του δίνει ο Δήμος τηλεκοντρόλ και τη χρησιμοποιεί, γιατί είναι ηλεκτρική με φωτοβολταϊκό με ενεργειακή αυτονομία. Εσείς, κύριε Κόκορ, είστε υπέρ των παραλίων που πληρώνεις για να μπεις ή όχι? Εντάξει, εγώ λέω ότι πρέπει ο φτωχός και όλος ο κόσμος να έχει ελεύθερη πρόσβαση σε ψηλής ποιότητας παραλία. Ναι. Από και πέρα, αν υπάρχει και εμπορευματοποίηση παραλίας, αυτό να είναι επιλογή και όχι ανάγκη. Αυτό είναι και συνταγματικά κατοχυρωμένο, κύριε Δήμαρχε, το ξέρετε. Ναι, ακριβώς αυτό λέω. Ναι. Εμείς όμως στην πόλη μας έχουμε όλη την παραλία ελεύθερη. Δεν υπάρχει πουθενά παραλία με είσοδο, πουθενά. Σε όλο το μήκος το παραλιακό της πόλης μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα. Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Χατζηδάκης. Κύριος Χατζηδάκης. Κύριε Χατζηδάκη, καλό σας απόγευμα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Επικοινωνήσαμε μαζί σας. Πριν από λίγο μιλούσαμε με τον Δήμαρχο της Γλυφάδας. Με ακούτε, κύριε Χατζηδάκη? Σας ακούω πολύ καλά. Μιλούσαμε με τον Δήμαρχο της Γλυφάδας και με άλλους δημάρχους της Αρτέμιδας, του Οροπού, της Λαβρεωτικής. Παρουσιάσαμε σήμερα τα στοιχεία που έχει δημοσιεύσει το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών. Ο πρόεδρός του είναι ο καθηγητής ο κ. Χρυστοδουλάκης, χημικός.
Έχουν κάνει κάποιους ελέγχους στους παράλιες δειγματοληψίες. Το Πακουέ. Α, το γνωρίζετε λοιπόν. Έχετε πάρει τα αποτελέσματα. Ωραία, είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο σήμερα, όπως και ο Πάνος ο Παναγιωτόπουλος, ο χημικός. Ήθελα να σας ρωτήσω, θέλετε να σας διαβάσω κάποια σημεία που έχουν βρει κατάλληλα αλλά και ακατάλληλα στο χώρο ευθύνης σας. Ναι, παρακαλώ. Ωραία. Μου κάνει εντύπωση το νούμερο 17 εδώ, οι Απολώνιες Ακτές... Οι Απολώνιες Ακτές δεν είναι στο Δήμο Παλαιοφαλήρου. Μισό λεπτό. Στο Σαρονικό 1, εδώ είναι. Κύριε Ξοδουλάκη, δείξτε μου λιγάκι το... Είναι από το Φλίσβο, Φλίσβο, ναι. Το ΕΔΕΜ. Η Ακτή Αλίμου δεν είναι σε εσάς, κύριε Δήμαρχε. Και ΕΔΕΜ θα δείτε. Οι Απολώνιες ναι. Ακτές θα δείχνουν στο ελληνικό. Για να τα δούμε λίγο, γιατί έχω και εγώ τα δυστυχώς και τα δύο, κύριε Δήμαρχε, και ο Φλίσβος και το ΕΔΕΜ. Φλίσβος και ΕΔΕΜ, ναι. Ακριβώς. Φλίσβος και ΕΔΕΜ. Έχει μεγάλη συγκέντρωση, βρίσκει ο κύριος Χριστοδουλάκης εδώ, κολοβακτηριδίων. Ναι. Τις έχει βγάλει και τις δύο αυτές τις ακτές όταν πήρε τη δειγματοληψία το Μάιο ακατάλληλες. Μάλιστα. Υπάρχει κάποιος αγωγός εκεί, κάτι, το έχετε ενημερωθεί εσείς γι' αυτό? Γιατί από ό,τι λέει, έχει στείλει στους Δήμους τα στοιχεία. Ναι. Στην προέκταση της Αγίου Αλεξάνδρου. Μάλιστα. Εκεί που εκκίνεται ο αγωγός των ομβρίων, εγώ σύμφωνα με τις υποδείξεις του Υπουργείου, έχω βάλει 50 μέτρα εκατέρθετου αγωγού ότι τα νερά είναι κατάλληλα. Άρα έχει μετρήσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής εκεί και έχει βρει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν είπα εγώ ότι έχει βρει. Έχει πει όπου εκκίνονται αγωγοί ομβρίων, 50 μέτρα εκατέρωθεν θα βάλετε πινακίδες που θα λέτε τα νερά ακατάλληλα. Έχετε βάλει στις πινακίδες? Βεβαίως, βεβαίως. Κύριε Χριστοδουλάκη. Και στο ΕΔΕΜ, εκεί που εκκίνεται το ρεύμα της μικροδάσμης, υπάρχει ενημέρωση του κόσμου. Κύριε Χριστοδουλάκη. Εγώ, κύριε Δήμαρχε, απλά αυτό που θέλω να πω, και επειδή γνωριζόμαστε αρκετά και έχουμε συνεργαστεί κατά καιρούς, πιστεύω ότι αυτό το θέμα με τους αγωγούς των ομβρίων και την πικροδάφνη και όλα αυτά πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει αυτή η ιστορία. Δεν νομίζετε? Γιατί και οι δημότες πρέπει να πηγαίνουν... Αφού έτσι, κύριε καθηγητά, είναι φτιαγμένα ότι όταν η παραλιακή βρέχει, τα νερά φεύγουν από ένα αγωγό και πηγαίνουν στη θάλασσα. Αν το ΕΠΕΧΟ δεν μπορέσει αυτό το κάποια στιγμή να το προγραμματίσει και να πάνε σε ένα κεντρικό αγωγό, είναι ευκής έργο. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ μόνος να το πολεμήσω αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι ότι ο Δήμος σας έχει αποχετευτικό σύστημα. Είναι αδιανόητο τη στιγμή που αυτός ο αγωγός δημιουργεί πρόβλημα να μην ενσωματωθεί στο αποχετευτικό σύστημα του Δήμου, της ΕΙΔΑΠ δηλαδή, αυτός ο αγωγός. Είναι τραγικό δηλαδή, και δεν νομίζω ότι τα έξοδα είναι τεράστια ούτως ώστε να σας αναγκάζουν να βάζετε πινακίδες ακατάλληλων νερών. Όλη η παραλιακή σε μια ακτίνα γύρω στα 500 μέτρα είναι, δεν το θεωρώ απαράδεκτο εγώ αυτό. Επαναλαμβάνω, όλη η παραλιακή υποσειδώνος, ναι, τα νερά των ομβρίων της βροχής, έχετε υπόψη, εκκίνονται με αϊκογούς που πηγαίνουν προς τη θάλασσα. Αυτό είναι από χρόνια πάρα πολλά. Άρα όλοι έχει ακατάλληλα πινακίδες. Τώρα πώς αυτό θα προγραμματιστεί και πώς θα γίνει αυτό να πηγαίνουν σε ένα άλλο αγωγό, δεν είναι κάτι το οποίο είναι πολύ απλό. Έχει ερώτηση ο Πάνος ο Παναγιωτόπουλος. Τώρα είπατε, κύριε Δήμαρχε, ότι στην Ποσειδώνος όλοι υπάρχουν αγωγοί ομβρίων. Που σημαίνει, ναι, στην παραλία της Ποσειδώνος υπάρχουν παντού πινακίδες ακατάλληλων. Δεν σας ακούσα λίγο πιο δυνατά, παρακαλώ. Ξαναλέω, εφόσον όλη η Ποσειδώνος διαθέτει αγωγούς ομβρίων, άρα συνεπάγεται και η τοποθέτηση πινακίδων σε όλη την Ποσειδώνος ότι είναι ακατάλληλες παραλίες για μπανιό? Επαναλαμβάνω. Στο κομμάτι του Φαλήρου, μόνο σε ένα σημείο, απέναντι ακριβώς από την Αγίου Αλεξάνδρου, υπάρχει ένας αγωγός ομβρίων, δηλαδή νερά βρόχινα, τα οποία χύνονται στη θάλασσα. Εκεί λοιπόν έχω βάλει, σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΙΠΕΧΟΔΕ, του ΙΠΕΚΑ, ότι 50 μέτρα εκατέρωθεν αυτού του αγωγού, το οποίο είναι 40 εκατοστά είναι η διάμετρός του,
Λέμε ότι το νερό είναι κατάλληλο. Κύριε Δημαρχέ, κάτι άλλο. Δεν συζητάμε τώρα το αν έχετε βάλει πινακίδες ή όχι. Συζητάμε για την ποιότητα του νερού που υπάρχει στην παραλία, στην οποία ανήκει, λοιπόν, η οποία ανήκει στο Δήμο σας. Και η ερώτηση είναι, με συγχωρείτε, να ολοκληρώσω την ερώτηση. Παρακαλώ. Εσείς ως Δήμος ελέγχετε την ποιότητα των νερών ή απλά οι δύο πινακίδες σας απεμπλέκουν από το θέμα ποιότητα νερών παραλίας? Και τι κάνετε για να το βελτιώσετε? Λοιπόν, την ποιότητα του νερού την ελέγχει το ΙΠΚΑ και βγάζει ανακοινώσεις. Ποτέ οι μετρήσεις του κύριου καθηγητή που έχετε εκεί με αυτές του Υπουργείου δεν συμπίπτουν. Εγώ έχω συνεργαστεί και μιλάμε για ένα σοβαρό άνθρωπο. Θέλω να σας πω όμως ότι εδώ ο κόσμος, εκατοντάδες άνθρωποι που δεν έχουν παρουσιάσει προβλήματα. Καταλάβατε. Κύριε Δήμαρχε, να διευκρινίσουμε το θέμα των μετρήσεων του ΙΠΚΑ, επειδή αναφέρθηκε. Να το ξεκαθαρίσουμε. Μπορεί να διαφωνεί με τις δικές σας μετρήσεις. Και άλλοι δημάρχοι. Κύριε Δήμαρχε, πιστεύω να ξέρετε ότι το ΙΠΚΑ. Ο κύριος Χριστοδουλάκης έχει την υπόψη με τις μετρήσεις που κάνει. Έχει βγάλει κατάλληλα και τον αστέρα τη βουλιασμένη. Ναι, το είπαμε πριν από λίγο. Τα πάντα. Όλη την ακτογραμμή την έχει βγάλει. Όχι, βέβαια. Κατάλληλη. Και ελάχιστες περιοχές κρίνουν κατάλληλα. Ίσως τα κριτήρια του να είναι πάρα πάρα πολύ αυστηρά. Από τις 217, από τα 217 δείγματα, 217 παραλίες, η έρευνα του ΠΑΚΟΕ λέει ότι 68 βρέθηκαν ακατάλληλες. Ναι. Το 35% περίπου. Καλά, ναι. Τώρα, κύριε Δήμαρχε, εγώ άλλο θέλω να σας διευκρινίσω για να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Ναι. Οι μετρήσεις του ΙΠΚΑ που έχετε στα χέρια σας και σας στέλνει το ΙΠΚΑ, όπως και το ΠΑΚΟΕ σας ενημερώνει με δελτίο τύπου κάθε χρόνο, είναι μετρήσεις της περασμένης χρονιάς. Αυτό το ξέρετε. Ναι. Καταλάβατε. Δηλαδή δεν είναι μετρήσεις φετινές. Να σας πω το εξής τώρα. Προσέξτε να σας πω τώρα, να σας πω και την άποψη τη δική μου. Ναι. Εάν κάνεις μία μέτρηση και πριν από 5-6 μέρες έχει βρέξει, ξέρετε, τα καταλήματα που αφήνουν τα αυτοκίνητα με τις εκτατμίσεις τους και τα λοιπά με την βροχή, δημιουργούν για καμία εβδομάδα μία καταλληλότητα νερού. Εάν δεν βρέξει τώρα το καλοκαίρι, έχετε υπόψη σας, το νερό δεν έχει τόσο επιβάρυνση το νερό της θάλασσας, δηλαδή, καταλάβατε. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι μάλλον σε αντίθεση με αυτό που είπατε, ότι βάζοντας τις πινακίδες αριστερά και δεξιά από τον αγωγό καλοκαίρι μεσοκαλόκαιρο που δεν βρέχει, δεν έχει καμία σημασία. Άρα τα νερά είναι κατάλληλα, δεν χρειάζονται πινακίδες αριστερά. Εμένα, εάν είναι κατάλληλα, θα με ειδοποιήσει τις μετρήσεις που κάνει το αντίστοιχο Υπουργείο, δηλαδή το ΙΠΚΑ. Μετά από ένα χρόνο, έτσι, ετεροχρονικά. Μετά από ένα χρόνο, καταλάβατε τι θέλω να πω. Όχι μετά από ένα χρόνο. Ναι, οι μετρήσεις οι φετινές παίρνετε υπόψη σας, τις ανακοινώνει του χρόνου. Εγώ μόλις πάρω το επίσημο χαρτί του κυρίου Χριστοδουλάκη, ναι, θα το παραθέψω στο ΙΠΚΑ και θα τους πω παρακαλώ, γνωρίσετε μου, προκειμένου άρα, λοιπόν, να λάβω μέτρα ενημερώσεως των βλουωμένων. Άρα λοιπόν, από ό,τι το καταλαβαίνω, και στο παρελθόν είναι πρόσκληση αυτό να σας στείλει τα κάνει χαρτιά. Επιτρέψτε μου, να σας πω. Το έχω κάνει και στο παρελθόν και μου είπαν να το αγνοήσω. Ποιος σας το είπε αυτό? Θεωρούν ότι οι μετρήσεις του κυρίου Χριστοδουλάκη, τον οποίο εγώ βαθύτατα σέβομαι, τις θεωρούν υπερβολικές. Ωραία. Αυτό λέει. Σας ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε, που ήσασταν εδώ. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Ήταν η άποψή του. Εντάξει, μπορεί να τα πάντα μπορούν να αφισβητούν. Έκλεισε ο Δήμαρχος. Όχι, να πω κάτι. Ναι. Γιατί τον κύριο Χριστοδουλάκη τον γνωρίζω από την εκπομπή σου δύο φορές, δεύτερη που συναντηθήκαμε. Δεν υπάρχει υπερβολική μέτρηση. Όταν μετράς αριθμό, είναι αριθμός, είναι απόλυτος. Δεν είναι ότι είναι αυστηρός ο κύριος Χριστοδουλάκης. Έχει μια ευρωπαϊκή οδηγία, κάποιο όριο καταλληλότητας. Δεν το βγάζει μόνος του, ας αποφασίσω ότι. Και τα εργαστήρια του ΠΑΚΟΕ είναι πιστοποιημένα δεδομένα, έτσι. Και όταν κάποιος δίνει την άδεια και πιστοποιεί κάποιο εργαστήριο αναλύσεων, αυτός δεν μπορεί να αμφισβητείται τόσο απλά και να λέμε δεν μας κάνει σαν εργαστήριο. Εσείς δεν έχετε την άδεια να τα κάνετε αυτά. Βέβαια, είναι πιστοποιημένο εργαστήριο του ΠΑΚΟΕ. Δεν σας δίνει την άδεια και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια. Λοιπόν, άρα αυτό λέω, ότι ένας δήμαρχος μπορεί να το αμφισβητεί. Γι' αυτό λέω εγώ άλλα. Εάν εγώ σου πω ότι, σαν γιατρός παράδειγμα, ότι ξέρεις, έχεις φαρυγγίτιδα
γιατί σε ακούω. Θα πρέπει να πας σε ένα γιατρό να διασταυρώσεις αυτό που σου λέω. Ναι. Αν το λες εσύ που, που είσαι χημικός. Βλέπουμε δημάρχους, ναι, οι οποίοι λένε αφού το ΙΠΚ, ας πούμε, το ΙΠΚ έχει και έναν ακόμα λόγο. Δεν κάνει βιολογικό καθαρισμό. Αν έβγαζε 68 παραλίες το ίδιο το ΙΠΚ, τι θα έπρεπε να πει? Ότι πρέπει να κάνω βιολογικό καθαρισμό γιατί είναι θέμα δημόσιας υγείας. Να το πάμε λίγο παραπέρα. Έπρεπε λοιπόν να βάλει και ταμπέλες, μην κολυμπάτε εκεί. Πού να βάλεις τώρα ταμπέλα σε μια παραλία που έχει 10-15 μαγαζιά. Και να δω πώς θα δίνανε τις γάλαζες τις σημαίες μετά και θα πατούσε πάνω εκεί το Εγώ, Υπουργείο Τουρισμού. Εγώ θα σας πω το εξής, το είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή, παρακαλώ αν θέλει να δείξετε λίγο. Εάν ήμουν επιχειρηματίας και είχα ένα κατάστημα στην παραλία, εγώ πρώτος από όλους θα έπαιρνα τις μετρήσεις του κάθε πακοέ και θα τις είχα σε κάθε ομπρέλα, κυρίες και κύριοι. Οπότε αυτός που θα ερχόταν στην παραλία μου, που θα ήταν το beach bar το δικό μου, θα έβλεπε παράλληλα με τις τιμές, για να πάρει καφέ οτιδήποτε, τις μετρήσεις για την παραλία μου μπροστά. Τι πιο λογικό, έτσι δεν είναι? Εντάξει. Γιατί δεν το κάνουμε αυτό? Γιατί το κάνουμε κάτω από το χαλάκι. Γιατί δεν το κάνουμε αυτό? Γιατί έχουμε μάθει στην Ελλάδα. Και όλα ωραία. Στην Ελλάδα έχουμε μάθει το κουκούλωμα. Είναι εντάξει, μια ελληνική λέξη. Εκεί ότι θα ερχόταν πήγαινε σε κάποιο εργαστήριο, θα του λέγε σε παρακαλώ, βγάλε μου ότι το νερό είναι καθαρό και πάρε και τόσα. Θα μπορούσε μα να γίνει. Μα ο Δήμαρχος είπε προηγουμένως, εμείς θα δίνουμε σε ιδιωτικά εργαστήρια. Λοιπόν. Γιάννη Σφίνη, Γιάννη Σκερνάκη. Θέλω να μιλήσουμε σε λίγο με τον κύριο Ναούμ, τον γυναικολόγο, διότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτά που θα μας πει, διότι οι πιο ευάλωτες σε όλη αυτή την ιστορία είναι οι γυναίκες, κύριε Χριστοδουλάκη. Το ξέρουμε. Όταν ναι μπαίνουν σε νερά που έχουν εντεροκοπίδες, αλμπικίδια. Πριν μιλήσουμε μαζί του, να πάμε λίγο στο δεκάλογο του Λουόμενου. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, κυρίες και κύριοι, να ακούσετε τι προτείνει το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών. Λοιπόν, να μην κολυμπάτε σε νερά που το χρώμα τους είναι βαθύ πράσινο. Έτσι. Όπου βλέπουμε λοιπόν βαθύ πράσινο χρώμα στη θάλασσα, δεν πέφτουμε μέσα. Είναι σίγουρα μολυσμένοι. Να μην μπαίνουν σε θάλασσα που έχει πετρέλαιο, λάδι, απόβλητα βόθρων. Οι βρωμιές αυτές προκαλούν καρκίνο της μήτρας, νοπλασίες και χρόνιες δερματίτιδες. Τώρα, πώς θα καταλάβει ο Λουόμενος? Εντάξει, το λάδι θα το δει απάνω αν έχει. Μπορεί να είναι και λάδια όμως από τα αντιλιακά. Αλλά ότι χύνεται βόθρος, πώς θα το καταλάβει? Όταν επιπλέουν διάφορα. Α, μιλάμε για τέτοια περίπτωση. Αντικείμενα. Να μην ρηπαίνουν και να καθαρίζουν. Να μην ρηπαίνουν και να καθαρίζουν. Επιπλέον. Ακριβώς. Έκανα μπάνιο και η παραλία ήταν γεμάτη και ξαφνικά βλέπαμε από το 200-300 μέτρα μια καφέ επιφάνεια. Δεν ξέραμε τι είναι, εμείς κάναμε το μπανάκι μας, κάποιοι άλλοι πέραν και νερό και φτύναν κιόλας. Όχι. Λοιπόν, και μετά από λίγο μάθαμε ότι όλος αυτός που αδειάστηκε πρέπει να είναι βόθρος από κάποιο σπίτι εκεί κοντά, από καράβι, δεν ξέρω. Στο Γορετιακό που περνάμε. Παρακαλώ στην Πελοπόννησο αυτό. Λοιπόν. Κοντά στην Κυπαρισία. Θα έρθει και η ώρα της. Λοιπόν, να συνεχίσω, να μην ρηπαίνουν και να καθαρίζουν τις παραλίες από τα σκουπίδια, λογικό αυτό. Να μην αναδεύουν τη θάλασσα όταν υπάρχει λάσπη στο βυθό. Η λάσπη της προδίδει την ύπαρξη μολύβδου και υδραργύρου, που με την ανατάραξη του βυθού μπορεί να μπουν στον οργανισμό μας από το στόμα και τους πόρους του σώματος. Αυτό είναι πολύ σοβαρό, ιδίως για τα παιδιά, κύριε Χριστοδουλάκη. Άρα λοιπόν, αν υπάρχει λάσπη στο βυθό, λάσπη, όχι άμμος δηλαδή, αυτό εννοείται. Έτσι. Λάσπη. Να μην εκτελούν τις σωματικές τους ανάγκες μέσα στη θάλασσα. Δύσκολο αυτό, διότι τα παιδιά συνήθως το κάνουν. Και ο άλλος όταν είναι στο μέσα. Είναι θέμα παιδείας. Είναι θέμα παιδείας. Μέτρα και κατουργέται, με συγχωρείτε θέμα για την έννοια. Είναι θέμα παιδείας πια. Είναι θέμα παιδείας. Είναι θέμα συνήθειας, γιατί ναι, έχουμε μάθει σε παραλίες που δεν διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις. Χημικές τοαλέτες κλπ. Ακριβώς. Πριν κολυμπήσετε, αλείψτε τις πιο εμφανείς περιοχές του σώματός σας με αγνό ελαιόλαδο. Αυτό γιατί? Γιατί τα αντιλιακά που λειτουργούν και κυκλοφορούν στην αγορά για μας είναι άκρος επικίνδυνο. Μάλιστα. Σε περίπτωση όποια, που σας τσιμπήσει τσούκρα. Όποιου δίκτυου προστασίας και να έχω. Θα τα πούμε σε άλλη εκπομπή. Αυτά δεσμεύεστε. Σε περίπτωση που σας τσιμπήσει τσούκρα, αν δεν έχετε μαζί σας αμμονία υγρή, να χρησιμοποιήσετε άμμο καθαρή ή φύκια της θάλασσας, τοποθετώντας επί δεκάλεπτο ένα στρώμα στο σημείο του τσιμπήματος. Σε περίπτωση που θέλετε να απαλλαγείτε από τις τσούκτρες, ας απασχοληθείτε με το να τις. Α, μην τις ψαρεύετε δηλαδή. Το ψάρεμά τους όμως θέλει προσοχή. Αν προσπαθήσετε με το εσωτερικό της παλάμης σας να τις μαζέψετε, ας προσπαθήσετε με το εσωτερικό της παλάμης σας να τις μαζέψετε μαζί με το νερό. Ψάρευτε, για να μας τσιμπήσουν. Οι καλύτερες ώρες για το άθλημα της κολύμβησης είναι οι πρωινές και οι απογευματινές, επειδή ο οργανισμός δεν είναι απασχολημένος τότε με την πέψη και μπορεί να αφιερωθεί πιο άνετα σε μια κουραστική προσπάθεια.
Και τέλος, όταν ο καιρός είναι βόρειος, βόρειο-ανατολικό στο Σαρονικό, να κολυμπάτε μόνο από το Σούνιο μέχρι τη Βουλιαγμένη, ενώ όταν είναι βορειοδυτικός ή νότιος, τότε οι βόρειες περιοχές από το Δασκαλιό μέχρι τον Οροπό είναι απαλλαγμένες από τσούχτρες. Και αυτό έχει ενδιαφέρον που μας λέει. Να πάμε στον γνωστό γυναικολόγο, στον κύριο Ναούμ. Καλησπέρα, κύριε Ναούμ. Καλησπέρα, κύριε Ναούμ. Πώς είστε? Καλά είμαστε. Σήμερα ήταν λίγο δύσκολη η εκπομπή λόγω του ότι παρουσιάζαμε κάποια στοιχεία για τις βρώμικες παραλίες, φυσικά όμως και για τις καθαρές. Αλλά εσείς είστε εδώ να μας πείτε για αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες το καλοκαίρι και τι θα πρέπει να προσέξουν. Και φυσικά, όταν σας λέω για βρώμικες παραλίες, σας μιλάω για παραλίες με εντερόκοκο και κολοβακτηρίδια που υπάρχουν μέσα στα νερά. Σας ακούμε. Ουσιαστικά δεν μας απασχολεί τόσο πολύ η καθαρότητα των νερών, δηλαδή η καθαρότητα, γιατί συνήθως καθαρίζονται μόνο τις θάλασσες. Κυρίως όσον αφορά τις γυναίκες, ρόλο παίζει η προσωπική της υγιεινή. Δηλαδή, για να το εστιάσω. Αν το μπάνιο πριν μπουν στη θάλασσα, να έχουν κάνει μπάνιο, δεν χρειάζεται να πληθούν με τη θάλασσα, να έχουν κάνει μπάνιο σπίτι. Το να αλλάζουν πολύ συχνά μαγιό και να μην τα αφήνουν απάνω τους να στεγνώνουν, το οποίο είναι μια πολύ συνηθισμένη κατάσταση. Mm-hmm. Και το οποίο έχει ένα αποτέλεσμα ουσιαστικά την εμφάνιση κολπίτιδων, έτσι, είναι το πιο συχνό το οποίο έχω. Δηλαδή, ας πούμε, ξεκαθαρίσουμε το εξής, ότι η κολπίτιδα στις γυναίκες παρουσιάζει το καλοκαίρι δεν οφείλεται τόσο πολύ στις μολυσμένες θάλασσες, οφείλεται περισσότερο στον τρόπο που χειρίζονται τη θάλασσα οι γυναίκες. Άρα, πετσέτα όταν ξαπλώνουν στην άμμο, οπωσδήποτε, συχνή αλλαγή στο μαγιό να μην στεγνώνει απάνω τους και βέβαια αυτό που στατιστικά έχουμε δει, αύξηση των σεξουαλικών μεταδεδομένων σημάτων το καλοκαίρι. Κύριε Ναούμ, δηλαδή, κύριε Ναούμ, με συγχωρείτε, σας διακόπτω λίγο. Μία ναι. Μολυσμένη θάλασσα με 500 εντερόκοκκους ανά 100 ml δεν είναι επικίνδυνη για τον κόλπο της γυναίκας? Δεν μπορεί να πάθει κολπίτιδα? Γιατί αυτό κατάλαβα εγώ που είπατε. Ναι, η επικινδυνότητα, αυτό ακριβώς σας λέω. Ότι είναι πολύ περισσότερο επικίνδυνο το να μην αλλάξει μαγιό, είναι πολύ περισσότερο επικίνδυνο το να ξαπλώσει την άμμο χωρίς πετσέτα από την αρέωση του εντερόκοκκου μέσα στη θάλασσα. Αυτό είναι καταλαβαίνω, πολύ... ναι, ότι εάν η θάλασσα όχι, είναι μολυσμένη, εννοεί, εάν... κύριε Χρυστοδουλάκη, εννοεί ότι αν η θάλασσα είναι μολυσμένη, ναι, το νερό θα μείνει πάνω στο μαγιό. Άρα είναι πιο επικίνδυνο αν δεν αλλάξει μαγιό από το να κολλήσει μέσα. Αυτό δεν εννοείται, κύριε Ναούμ? Ακριβώς, ακριβώς. Όχι, ακριβώς, μιλάμε ακριβώς τώρα για συγκεκριμένη συγκέντρωση, κύριε Ναούμ, με συγχωρείτε, αλλά θα επιμείνω σε αυτό. Μιλάμε για συγκεκριμένη συγκέντρωση εντεροκόκκων ανά 100 ml θαλασσινού νερού. 500 εντερόκοκκοι ανά 100 ml. Ναι. Αυτοί οι 500 εντερόκοκκοι στα 100 ml που θα εισέλθουν mm-hmm. στον κόλπο της γυναίκας κατά τη διάρκεια του μπάνιου είναι mm-hmm. επικίνδυνοι ή δεν είναι? Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Αυτό θέλω να ξεκαθαρίσουμε γιατί μας ακούει και ο κόσμος και πρέπει να το ακούσει να το καταλάβει. Ναι, αν θέλετε να μου επιτρέψετε. Τόνισα τι είναι πιο σοβαρό για μένα. Δεν είπα ότι να πάει σε μια θάλασσα με 500 εντερόκοκκους ανά λίτρο ή οτιδήποτε. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Είπα τι έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία. Το να πάει μια γυναίκα σε μια πολύ καθαρή θάλασσα και να αφήσει το μαγιό από το πρωί μέχρι το βράδυ απάνω της, είναι σίγουρο ότι αυτή η γυναίκα σε τρεις μέρες θα έχει κολπίτιδα. Στην πιο καθαρή θάλασσα της Ελλάδος. Μάλιστα. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, οι οδηγίες που δίνετε εσείς είναι καθαριότητα μετά το μπάνιο, οπωσδήποτε ντουζ. Ατομική υγιεινή, πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Πάρα πολύ σημαντικό. Συχνή αλλαγή στο μαγιό και ποτέ στην άμμο να ξαπλώνουμε χωρίς πετσέτα. Είσαι στις ξαπλώστρες που είναι ήδη από κάποιο προηγούμενο. Εσείς τώρα που έρχεται το καλοκαίρι, έχετε και την εμπειρία ως γυναικολόγος και από προηγούμενα καλοκαίρια. Τι περιπτώσεις αντιμετωπίζετε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού? Το καλοκαίρι δεν αντιμετωπίζω πολλές περιπτώσεις, κυρίως οι περιπτώσεις εμφανίζονται το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο. Δηλαδή, ναι, τότε είναι που έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση των κολπίτιδων, κυρίως μυκητιαστικών κολπίτιδων, μύκητες δηλαδή. Από παραλίες. Από παραλίες. Και αύξηση βέβαια των σεξουαλικών μεταδεδομένων σημάτων, κυρίως των τυλωμάτων. Κυρίως των τυλωμάτων. Ναι. Αυτές τι αντιμετώπιση έχουν, κύριε Ναούμ, τι συστήνετε εσείς? Μυκητιαστική κολπίτιδα δεν είναι κάτι σπουδαίο. Αντιμετωπίζεται με φάρμακα πάρα πολύ γρήγορα. Με 4 μέρες έχει γίνει αποθεραπεία. Mm-hmm. Είναι πολύ απλή η θεραπεία. Το άλλο με τα κονδυλώματα είναι σαφέστατα ένα σεξουαλικό μεταδεδομένο νόσημο που κάποια στελέχη προκαλούν και καρκίνο τραχύλου. Εκεί είναι αρκετά πιο σοβαρά τα πράγματα.
Καλό είναι να είμαστε προσεκτικοί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού γενικότερα. Να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο με την άμμο που μας είπατε πριν, διότι μας ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος. Τελικά να προτιμάμε τις παραλίες με το Βότσαλο που επικρατεί ότι είναι πιο καθαρές επειδή στραγγίζονται τα νερά. Στη συνέχεια με την άμμο ότι είναι πιο βρώμικες, η άμμος έχει μύκητες και διάφορα άλλα. Αυτό το επαληθεύετε εσείς ή όχι? Όχι, αυτό είναι μύθος. Είναι μύθος. Βέβαια. Είτε το Βότσαλο είναι. Το καλύτερο φίλτρο για τη θάλασσα είναι η άμμο. Φανταστείτε ότι οι πισίνες στα φίλτρα δεν έχουν άμμο μέσα, δεν έχουν Βότσαλα. Τα φίλτρα των πισίνων. Μάλιστα. Έχουν άμμο μέσα. Άρα δεν ισχύει αυτό που λένε ότι η άμμος έχει τους περισσότερους μύκητες. Είναι μύθος. Το σημαντικό είναι να μην ξαπλώνουμε στην άμμο χωρίς την προσωπική μας πετσέτα, γιατί αν έχει ξαπλώσει κάποιος άλλος πριν, που μπορεί να έχει μύκητες ή οτιδήποτε άλλο, και ξαπλώσουμε και εμείς στο ίδιο σημείο, η πιθανότητα να κολλήσουμε τις μύκητες αυτές είναι πάρα πολύ ψηλή. Μάλιστα. Κύριε Ναού, συμπληρωματικά εγώ θέλω να πω το εξής, ότι όλες οι μετρήσεις που γίνονται με βάση μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει ενσωματωθεί και στο ελληνικό νομολόγιο, θα λέει κανείς, και βάζουν συγκεκριμένα όρια. Αυτά τα όρια στηρίζονται πάνω σε κάποιες επιδημιολογικές μελέτες που έχουν γίνει, της επικινδυνότητας για διάφορες μορφές ασθενειών. Οπότε, εάν έχουμε, όπως σας είπα και το επαναλαμβάνω, ένα υπέρμετρο μικροβιακό φορτίο από εντερόκοκκους ή από κολοβακτηρίδια σε μια θάλασσα, δείχνει μια επικινδυνότητα. Κάπως έτσι εγώ το τοποθετώ. Με ακούτε? Α, απευθύνεστε σε μένα, κύριε. Ναι. Απλά συμπληρωματικά εγώ το είπα αυτό. Ναι. Όχι, συμφωνώ απόλυτα. Κανείς δεν κολυμπάει σε μια μολυσμένη θάλασσα. 100%. Ωραία. Αυτό γιατί ίσως στην αρχή έγινε μια παρανόηση. Συμφωνώ μαζί σας, απλώς είναι πολύ μεγαλύτερη έμφαση. Ναι, εντάξει, δεν διαφωνώ, αλλά μια μολυσμένη θάλασσα είναι μολυσμένη θάλασσα, δεν πάει να είναι μολυσμένη. Θα σας πω αυτή τη στιγμή, από την εταιρεία μου, σαν γυναικολόγος, από τους πελάτες μου, που δεν σας κρύβω ότι ταξιδεύουν στα καλύτερα μέρη και στα καθαρότερα μέρη της θάλασσας, συνήθως είναι σε γιώτη, σε κότερα και δεν αλλάζουν το μαγιό τους, είναι αυτές οι οποίες νοσούν περισσότερο από το Σεπτέμβριο. Ναι. Ναι, βέβαια, ναι. Είναι και οι θερμικές συνθήκες που λειτουργούν στον κόλπο μέσα. Ακριβώς, και πολλές άλλες παράμετρες, ναι. Γι' αυτό σας το λέω. Δηλαδή, καλώς. Κατάλαβα, αλλά πρέπει να εξηγήσουμε και στον κόσμο ότι το θέμα των ορίων έχει μπει με βάση κάποια δεδομένα επιδημιολογικών μελετών. Ναι. Και έχουν βγάλει αυτά τα συμπεράσματα. Σαφέστατα, άμα εντάξει. Δεν υπάρχει μια σημαία για να μπει, δεν θα μπει. Ωραία. Εντάξει. Σε θάλασσα προς Θεού. Εντάξει. Λοιπόν, κύριε Ναούμ, σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Ματζάνη. Καλό απόγευμα. Καλό σας απόγευμα. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Θέλω να ευχαριστήσω τον Παναγιώτη Χρυστοδουλάκη που ήταν εδώ σήμερα και πάλεψε σε εισαγωγικά με τους δημάρχους. Δεν πειράζει, αυτό είναι σύνηθες φαινόμενο. 34 χρόνια τώρα είναι σύνηθες φαινόμενο αυτό. Αυτό που θέλω να τονίσω στους τηλεθεατές είναι ότι μπορούν και στο pacoe.gr να δουν τα αποτελέσματα των ερευνών. Που είναι αναρτημένα τα αποτελέσματα για που είναι καθαρές θάλασσες, αλλά και στη ζούγκλα.gr. Φυσικά. Αλλά αυτό πρέπει να το επισημάνουμε. Να επισημάνουμε το εξής, ότι το ΠΑΚΟΕ είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση. Δεν είναι ούτε κράτος, ούτε εξυπηρετεί ιδιωτικά συμφέροντα. Ναι. Κάνει τις αναλύσεις 34 συνεχή χρόνια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πάνω Παναγιωτόπουλε. Τι να πω, εγώ αρχίζω και ανακαλύπτω τον κόσμο, γιατί βλέπω πράγματα από τους δημάρχους που εμένα με ξενίζουν. Αν κάποιος αμφισβητούσε κάτι δικό μου με ανάλυση, θα προσέτρεχα για διασταύρωση. Εδώ βλέπουμε χαλαρά να αντιμετωπίζεται, το ΙΠΚ και τέλος πάντων αυτό το ΙΠΚ πού είναι εγκαίρως να απαντήσει και να δώσει τη λύση στο πρόβλημα. Οι συνήθως απόντες παραμένουν απόντες. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο που ήσασταν και εμείς ευχαριστούμε μαζί. Να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι. Αυτή την εκπομπή θα τη βλέπουνε. Χωρίς κολοβακτηρίδια. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ωραία. Εγώ έχω φύγει, έχω έρθει στους συνεργάτες μου. Είμαι στο control και τώρα βλέπετε, κυρίες και κύριοι, το control.
όλοι αυτοί οι άνθρωποι που όλον αυτόν τον καιρό ήταν πίσω από αυτήν εδώ την εκπομπή. Θα σας παρουσιάσω σιγά σιγά. Εδώ αριστερά η υπεύθυνη της εκπομπής μας, η αρχισυντάκτριά μας, η Σοφία η Μουστάκα, όπου είχε φροντίσει για όλους τους καλεσμένους και στην εκπομπή, αλλά φυσικά και τις τηλεφωνικές και τα Skype. Ο Γιάννης μας εδώ, ο ψύχος, ο οποίος ευθύνεται για αυτά τα βίντεο τα οποία βλέπετε εσείς. Φυσικά και η Σοφία που τα επιμελείτε. Ο Κώστας ο Χρονόπουλος, εδώ μπροστά από το control, από το Tricaster, στο post production, αλλά και στη σκηνοθεσία και σε πολλά άλλα που δεν κάνει να τα πω τώρα στον αέρα. Και ο θρυλικός Δημήτρης Δήμας από εδώ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για αυτό που ακούτε, για τον ήχο και για πάρα πολλά άλλα που έχουν σχέση με την τηλεόραση της ζούγκλας. Μου έχουν ετοιμάσει ένα βίντεο το οποίο δεν το έχω δει. Ο Θεός βοηθός. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι όπου και αν είστε αυτή τη στιγμή και να βλέπετε αυτή την εκπομπή. Να είστε καλά όλοι σας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αμέσως τώρα και αμέσως τώρα αρχίζει η εκπομπή. Έχω θέμα. Έχω θέμα. Το συγκρότημα Ένιγμα. Το μουσικό σχήμα κίτρινα ποδήλατα. Μαζί μας φυσικά η Ραλία Χριστίνα Γιώργο Γαλανό και τη Μαργαρίτα Στάικου και είναι η Ντομένικα. Πάμε τώρα στον Κώστα Χρονόπουλο. Θα τον καλησπερίσω από το πλάνο κάτω δεξιά, όπως βλέπετε και εσείς στην οθόνη σας όπως κοιτάτε. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χριστό. Και πάμε στον κύριο Κώστα Χρονόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Χριστό Μαζάνη. Καλησπέρα στον Κώστα Χρονόπουλο τώρα, εδώ με την τελευταία λέξη. Καλησπέρα, Χρήστο. Φάνος Λέκας στο στούντιο, καλησπέρα. Ο Φάνος ο Λέκας από τα δεξιά μου, οικονομολόγος. Καλησπέρα. Φάνο Λέκα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα στους τηλεακροατές μας. Στους τελευταίες αυτής της εκπομπής. Η Σοφία η Μουστάκα που έχει πάντα την επιμέλεια και τους καλεσμένους. Ο Κώστας ο Χρονόπουλος στο Post Production. Ο Γιάννης ο ψύχος, ο οποίος μοντάρει. Ο Δημήτρης ο Δήμας που φροντίζει τον ήχο να βγαίνει σωστά προς τα έξω και φυσικά όλοι σε εσάς που συμμετέχετε και μας στέλνετε συνεχώς μηνύματα και μας προτείνετε και θέματα, διότι αυτό είναι το σημαντικό. Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε κάποια παραλία. Έτσι πρέπει, παιδάκι μου, oh yeah.